Φίλες και φίλοι του Λίμπρο 107,4, καλημέρα σας. Σάββατο 9 Μαρτίου. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στις γυναίκες που γιορτάζαν χθες, γιατί δεν είμαστε στον αέρα της πόλης, ρε φίλε, για να εκφράσουμε κι εμείς έτσι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όπου σταθήκαμε και όπου βρεθήκαμε. Τάσο Κοτσάνη, καλημέρα. Καλημέρα. Όπου σταθήκαμε και όπου βρεθήκαμε, έτσι λέγαμε χρόνια πολλά. Καλημέρα στο αεροδρόμιο εκεί. Στι αεροσυνοδό, στα κορίτσια εκεί πέρα, οπουδήποτε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Έτσι. Τα λέγαμε εμείς. Δεν άφησε καμία. Ναι, ρε φίλε. Έτσι. Τάσο Κοτσάνη εδώ μαζί μας και. Μία φιγούρα. Μία σκιά. Μία σκιά από το παρελθόν. Ένα παιδί το οποίο έχει χωθεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Και φτιάχνει θέματα για το safetycar.gr μόνο. Αλλά εδώ στην εκπομπή του ραδιοφώνου δεν λέει να πατήσει. Δεν πειράζει όμως. Γιάννης Αντωνόπουλος μαζί μας. Καλημέρα σας. Έτυχε. Λέω το σοφού 18. Εδώ θυμάσαι. Το βάλες στο GPS και ήρθες. Μπράβο. Σωτήρης Δασκαλάκης μαζί μας. Καλημέρα σας, Δασκαλάκη. Με την κονσόλα εκεί και τα μαγικά όλα που συνεπάγονται. Θα πάμε μαζί για 2 ώρες. Γεμάτες αυτοκίνητο. Εδώ ξεκίνησε το πιο δυνατό. Τι έπαθες? Ξεκίνησε, ρε παιδί μου, και μετά. Έφυγα. Ναι, ξεκινάει γιατί, δυνατά. Γιατί μιλήσαμε χρόνια πολύ με στις γυναίκες και παίρνουμε τώρα την άλλη φωνή. Την ερωτική. Την αισθησιακή. Που ξέρεις, μπορεί να έχουμε μια πρόταση από. Αυτούς τους, πώς λέγονται τα διάφορα, τα είναι πιο λίγο, ώρα. Love, εννοείται. Α, εντάξει, οπότε μπορούμε να πλήσουμε, ωραία. Έτσι. Άλλωστε, στο βωμό της εκπομπής. Έτσι. Να ξέρεις, δεν έχω διά προβλήματα. Ναι, τώρα. Έλατε. Ξέρεις, συνήθως γυρίζει μετά το... ναι, το story. Ναι. Άσε, τα ξέρουμε από πρώτο χέρι. Έτσι. Λοιπόν, πολλά και διάφορα σήμερα έτσι τα θεματάκια μας. Έχουμε 2 συνεντεύξεις. Θα μιλήσουμε για το μίκρα την παρουσίαση που ήμασταν χθες. Κάτω έτσι στην Αθήνα. Και πήγαμε και στην Κόρινθο μετά. Μέχρι τον Ιστιμό, μια βόλτα. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Θα σου με εντυπώσεις. Καλημέρα στην Τριάδα Φωτιάς, λέει ο φίλος ο Σταύρος. Στην Τριάδα Φωτιάς. Θα μιλήσουμε για μεταχειρισμένα. Έχουμε εδώ να πούμε 5 πράγματα. Για το Stock Center της Βελμάρ, ο οποίος είναι ο μεγάλος χορηγός εκπομπής. Είναι για τα πράγματα, είπαμε, είναι πάρα πολύ δύσκολα, έτσι. Και θα τα πούμε τώρα, σε λίγο. Άσε να, θα μιλήσουμε πέρα από αυτό για τη Γενέβη. Σαν τη Γενέβη δεν έχει. Εννοείται. Ένα θα σου πω μόνο, έτσι χθες που ήμασταν έτσι τα πηγαδάκια των δημοσιογράφων, λέγανε ότι αν δεν έκλεινες 2 μήνες πριν δωμάτιο... Ένα χρόνο πριν πράξεις. Ναι, πρόσεξε τώρα. Την τελευταία εβδομάδα δεν υπήρχε δωμάτιο κάτω από 2.500 ευρώ τη βραδιά. Γενέβησε, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν μου το πες. Να βγάλεις την πλάτη να μου κάνει. Ναι. Σιγά ρε Κοτσάνη, κάτσε. Ένα τηλέφωνο. Να καλημέρα. Εντάξει, οι καλημέρες ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται οι πρώτες. Μπαίνετε στο Facebook στην ομάδα μας Safety Car. Έχουμε αναρτήσει μια, νομίζω, πολύ ωραία καλλιτεχνική φωτογραφία σήμερα. Ναι. Θα βγάλουμε το στούντιο, είναι δυνατόν? Όχι, γιατί να βγάλουμε το στούντιο, φίλε. Βγάλαμε πριν το στούντιο. Έτσι. Έτσι. Πού είμαστε πριν το στούντιο? Κάτω ακριβώς πριν από το στούντιο. Είναι πιο urban η φάση εδώ πέρα, το βλέπεις. Ναι. Τι είναι πιο? Πιο urban, πιο... Δεν υπάρχει ακριβώς. Πώς το είναι? Urban, 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 δηλαδή με U είναι, είναι με U, είναι με U, αλλά δεν το λες U, είναι κατά ανάμεσα στο Really, OMG, τι θα μάθω άλλο μαζί σου, Γιάννη Αντωνόπουλε. Συγγνώμη, στα ελληνικά αυτό πώς ακριβώς μπορείς να το μεταφράσεις, δεν γίνεται. Είναι πιο της πόλης, πιο της πόλης. Του δρόμου, δεν πάει, το urban, ρε παιδί μου, είναι πιο εύκολο, γιατί ξέρεις τι σημαίνει. Και εσύ μου το μεταφράζεις. Περίμενε τώρα, γιατί κάτσε, περίμενε για τα μηνύματάκια. Δεν μπορώ να τα διαβάσω. Όχι, δεν γίνεται, δεν μπορώ να τα διαβάσω με τίποτα. Γιατί? Γιατί θα έχουμε προβλήματα. Άστο. Πού να δείτε, λέει, εσείς εδώ, λέει, ιστιμό. Πού να δείτε, να το κάνουμε τον ιστιμό, έτσι, μπράβο. Να δούμε. Πήγαμε εκεί, είδαμε τη θάλασσα, στην Κόρινθο εκεί. Εντάξει, τους είπαμε, παιδιά, ωραία είναι εκεί, ωραία είναι εδώ πέρα. Ναι, μια χαρά, το κολπάκι εδώ που έχει τώρα. Σαν την Καλκιδική δεν έχει. Και τελείωσε. Συμφώνησαν εκεί πέρα και οι ιδιοκτήτες των εστιατορίων, οι διάφοροι δημοσιογράφοι, ότι είναι όντως αντιγαλλική, δεν έχει και τελείωσε. Τι να πούμε τώρα για τον Ισμό Τσουκουρέκο. Εντάξει. Αυτό είναι. Και μια άδεια. Είναι ένα αυλάκι, ρε παιδί μου.
Εντάξει, καλοσκαμένο. Καλοσκαμένο, θα έλεγα. Έτσι. Το χαίρονται, πάνε καμιά βόλτα εκεί, αυτά. Ναι. Το κάνα αξιοθέα τώρα. Χαλκιδική δεν είναι. Φίλε, μια χαρά. Και, μια χαρά. Και το bungee jumping το κάνουν και τα πάντα. Ωραία. Εσύ που θα κάνει bungee jumping εδώ, έχει μόνο να κάνει bungee jumping, δεν έχει. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Να ανέβω στο Λευκό Πύργο θα κάνω, ρε φίλε. Για πόρτα σκάσει με τα μούτρα στο, στον τοίχο. Χαμπάρι θα πάρει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε για Γενέβη. Έχουμε τις συνεντεύξεις. Έχουμε να σας πούμε ότι ανέβηκαν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018. Πώς έγινε αυτό. Και έγινε. Το ρίχνουν στα περισσότερα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα. Δεν τρέπονται. Έτσι, σε σχέση με τα πετρελοκίνητα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι αγοράζουν αυτοκίνητα λίγο πριν την κατάσχεση του λογαριασμού τους, γιατί έχουν αρχίσει να γίνονται ντου από παντού, για τις ταρίφες από 400 έως 2.500 ευρώ για ένα δίπλωμα οδήγησης. Εντάξει. Τι εντάξει. Έτσι, και ποιες εταιρείες έχουν αρχίσει να δηλώνουν ότι πλέον τα αυτοκίνητά τους μέχρι το 2025 θα είναι μόνο ηλεκτρικά. Ποια εταιρεία ανακοίνωσε ότι από το 2021 σε όλα τα αυτοκίνητά μας θα βάλουμε τελική τα 200 χιλιόμετρα. Ποια να είναι άραγε. Για λόγους ασφαλείας. Θα πάει να δώσει ο άλλος 70. Να πάει να δώσει όσα θέλει. 80.000 ευρώ. Όχι, αφού δεν, να σου πω κάτι. Δεν τον κόβει να τρέξει. Να πάει να σκοτωθεί. Άστον εκεί. Όλα τα αυτοκίνητα μέχρι 160 τελική. Τέλος. Γιατί από τα 160 και μετά να, ήταν προβλήματα. Να μειώσουμε τα τροχιά ατυχήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε, θα μπαίνετε σελίδα στο Safety Cars στο Facebook να βάζετε τα σχόλιά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να ρωτήσετε κάτω από την υπέροχη επαγγελματική αυτή φωτογραφία. Ήδη πρώτες καλημέρες έχουν έρθει από τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα τον Νικολακόπουλο, από τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Κώστα τον Φούζα, από τον έναν και μοναδικό τον Τάσο Τρέγια Ιατρόπουλο, έτσι, που είναι φανατικός οπαδός του αυτοκινήτου και της εκπομπής Safety Car, από την Έλενα, έχεις καλημέρες Γιάννη, από τον Γιώργο, τον Δαμιανίδη, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον Λάζαρο την Καλαμαριά, τον Θανάση την Καλαμαριά, την Ώρα την Καλαμαριά, τον Μανώλη τον Σαλούρο εκεί από τους τέσσερις τροχούς, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον φίλο τον Σοκράτη, τον Σόκρατη Παπαδόπουλο, ο οποίος οργώνει την Ευρώπη. Στην Κυριακή από τη Μαγευτική Κερασιά, στη Σούλα από την Ιερισσό, στον Μίλεν από τη Γερμανία, στη Φόφη από Καλαμαριά, στην Αθηνά δεν ξέρω από πού είναι. Καλατούμπα. Στον Ηλία, ναι, στον Ηλία δεν ξέρω από πού είναι. Στον Θοδωρή, στον Γιώργο τον Φατούρο, ο οποίος δεν. Γιατί να μου βάλουμε και λίγο ελληνικά. Ναι, στον Θέμη, Θέμη. Από την Ουψάλα, φίλε, μας ακούει ο Θέμης Εφθαλίδης. Την επισκέφτηκε, δεν πει. Όχι, εκεί μένει, εκεί μένει. Εκεί μένει. Εκεί μένει. Ναι, ναι, ναι. Στη Μέρη. Την Παλαιολόγου, εντάξει. Γιατί γελάς. Στο Βασίλη και, και στο Θέμη. Εντάξει. Ωραία. Οι πρώτες καλημέρες είναι εδώ. Να τα λέμε. Τι λέει, πώς από εδώ. Άσε το πώς από εδώ. Ε? Θα μας πεις καμιά εντύπωση χθες. Στον Νικόλαο τον Μουρατίδη. Έτσι, ρε φίλε. Έτσι. Μπράβο. Πώς και πώς περίμενε. Ναι, για να δω. Αυτό τα αυτοκινητάκια μου αρέσουν που βγαίνουν. Ναι. Ναι, να σχολιάζετε, είπαμε κάτω. Από εκεί να βλέπουμε κι εμείς τι γίνεται, πού είστε, τι κάνετε. Στείλτε μια εικόνα. Όπως έκανε ο Νικόλα. Μουρατίδης. Ναι. Του αρέσει. Δεν θες να μιλήσεις. Στείλε μια εικόνα με αυτοκίνητο. Έτσι. Κάτι. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Να, πράγμα. Εδώ, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Ωραία φωτογραφία βγήκαμε χθες στην Κόρυδο. Ναι. Δεν μπορείς να πεις, επαγγελματική. Εννοείται. Ήρθε όταν και εδώ, από εδώ πέρα η γυαλάδα και αυτό, έπεφτε στα αυτοκίνητα. Βλέπεις ότι πίσω που είναι και το άσπρο το μίκρα. Ακόμα και το άσπρο γυάλιζε. Ναι. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο χορηγούς εκπομπής Τάσο Κοτσάνη. Γιατί σε βλέπω είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος, έλα ξεκινήσεις. Πανέτοιμος. Πανέτοιμος. Stock Center. Θα τελαστώ. Λοιπόν. Δεν μπορεί να ξεκινήσει. Stock Center, λοιπόν, το πρότυπο κέντρο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο της Velmar. Είναι μέλος του ομίλου Θήτα Βασιλάκη. Εκεί θα βρείτε το μεταχειρισμένο το οποίο ψάχνετε μέσα από μια ποικιλία πολλών αυτοκινήτων και θα πούμε περισσότερα στις 10 η ώρα. Πενταπλή εγγύηση της Velmar στα μεταχειρισμένα. Καλή λειτουργία, εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων. Να τρακάρεις το καλύτερη τιμή, επιστροφή χρημάτων.
5 ουσιαστικοί λόγοι για να πάτε στο Stock Center τη Βερμάρ να δείτε για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Αυτά να ξέρετε δεν σας και θα που δίνει υπάρχουν, υπάρχουν δύο σημεία στην πόλη, ένα Μαρίνο Αντίπα 10 απέναντι βεβαίως Βαλιμάρ και ένα στο 1 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μεδανίων, εκεί που βρίσκεται η Kia και η Hyundai. Μεγάλη προσοχή, σας το λέμε εδώ και χρόνια από την εκπομπή. Βλέπετε ότι τόσα χρόνια δεν έχουμε κάποιους με μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, γιατί τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, οπότε εδώ είμαστε εγγυημένοι και πάμε στους καλύτερους. Έτσι, μία και καλή. Επειδή όμως αφήνοντας το μεταχειρισμένο μας αυτοκίνητο και ανεβαίνοντας επάνω πρέπει να κάνουμε καμιά δουλειά στον υπολογιστή ή στο λάπτοπ μας, πάμε παπάφι 91 στο τετραμπάιτ, εκεί στον Τάσο τον Δημητριάδη, και παίρνετε ηλεκτρονικούς υπολογιστές λάπτοπ καινούριους αλλά και πλήρης ανακατασκευής στις χαμηλότερες τιμές, καθώς και όλα τα περιφερειακά ετοιμοπαράδοτα, τα οθόνες, ό,τι θέλετε για ηλεκτρονικό υπολογιστή σας το φτιάχνει, σας το κάνει ό,τι θέλετε. Και φυσικά αξιόπιστο σέρβις. Και επειδή κάποια στιγμή θα πεινάσουμε Τάσο. Γιατί. Τόση δουλειά στον υπολογιστή. Έτσι. West Salon. Εγγύηση. Μπέργκερ. Πήγες και εσύ, έφαγες. Πήγα. Δε χαρά. Πήγα. Εντάξει, ρε φίλε, θα ξαναπάς. Εκεί είναι. Βασιλείος Γεωργίου 39. Τι έφαγες εκείνη τη Βεζούβιο που λέγαμε. Έτσι, με τα αυγά και τις κρέμες και τα μπέικον και αυτά. Είπε, λέω, ο Μάνος Βεζούβιο, Βεζούβιο. Ναι, ρε φίλε. Βασιλείος Γεωργίου 39 στο Φάληρο. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας 2-31-0-88-68-88. Μην κολλάτε, έχει πάρα πολύ μεγάλη ακτίνα. Έτσι, πολλά, πολλούς πακετάδες και πολύ μεγάλη ακτίνα. Το West Saloon. Αν κατεβάσετε το app West Saloon στο κινητό σας, μείον 40% στην πρώτη παραγγελία και για πάντα ισχύει μείον 15% σε φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους. Βασικά δεν έχεις πει ποτέ κάτι το οποίο το είδα και μου κάνει εντύπωση. Γιατί είναι πίτσα, σημαντικό. Μπέργκερς. Και καλτσόνε, σαλάτες και εκείνα τα πολύ ωραία αυτά τα στίκ, τα μουτσαρέλες, τέτοια αυτά που έχει πάρα ναι, πολύ ωραία. Μην μένεις μόνο στο φαΐ, είναι κάτι πολύ σημαντικό για κάποιον που θέλει να πάει και έχει μικρό παιδί. Έχει ναι, παιδότοπο για να αφήσεις το πιτσιρίκο λίγο να ασχοληθεί και να φας σαν άνθρωπος να πεις και δύο κουβέντες. Μέσα στο σαλόνι έχει παιδότοπο. Τι θέλετε άλλο. Αυτά από τους χορηγούς. Πάμε μια ανάσα και ερχόμαστε. Κοίταξε τι να κάνουμε, Τάσο. Δεν θα έλεγα και Γιάννη γιατί. Δεν ξέρεις τι γίνεται τώρα. Αλλά κοίταξε να δεις τι θα κάνουμε, Τάσο. Έτσι, την άλλη φορά που θα δώσουμε, ας πούμε το επόμενο Σάββατο που θα δώσουμε παραδοσιακό, θα τον κάνουμε το διαγωνισμό μέσω του Facebook στην ομάδα. Ναι. Βέβαια, φίλε, θα στέλνεις την καλημέρα για να ξεκινήσεις να πάρεις δώρο. Πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει αλλιώς. Το κάνουμε και αυτό. Το δοκιμάσουμε. Όλα θα τα δοκιμάσουμε. Έτσι. Πάλε ιδέες. Βάλε. Λοιπόν. Άλλα μετά γιατί αυτό που θα πάρει από. Θα το βρούμε εκεί πέρα κάτι να πάει. Α, μπράβο. Γιατί όχι. Κάτα βρεις. Το ξενοδοχείο υπάρχουν. Πάμε και να ναι, την Τζάκουαρ πώς την είδατε που βγήκε αυτοκίνητο της χρονιάς. Το πώς βγήκε αυτό και μιας χρονιάς. Έχει μεγάλη υπόθεση. Όταν θέλεις το πώς βγήκε, τι εννοείς. Ισοψηφίσανε και κράτησε περίπου 2 ώρες. Κάτι για το οποίο είναι μισή ώρα ο θεσμός να, γίνει, να βγουν οι βαθμολογίες και να ανακοινωθεί. Κράτησε 2 ώρες. Αυτό το πιο πιθανό να σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και δύσκολες οι αποφάσεις. Μια Jaguar I-Pace μαζί με μια Alpine 110. Λοιπόν, με περισσότερα δεκάρια να έχει η Alpine. Ναι. Και, είπε κάνει τίποτα. Εντάξει. Και τα βάλαν κάτω. Και το κοιτάξανε. Τι πήρε ο ένας, τι πήρε ο άλλος. Και πιάνουν τους δημοσιογράφους αυτοί που ψηφίσανε και λέγανε γιατί ψήφισες με παραπάνω βαθμούς το συγκεκριμένο και εξηγούσε ο καθένας. Και δεν έβγαινε άκρη. Και τελικά βγήκε η Τζάκουαρ. Κοίταξε τώρα. Δεν ξέρω αν πόσοι θυμάστε ότι δεν ξέρω πόσοι θυμάστε έτσι πριν κάνα μήνα εμείς είμαστε σχεδόν σίγουροι θα βγει η Τζάκουαρ. Με την άποψη με τη λογική ότι
η τάση είναι SUV και η τάση είναι ηλεκτροκίνηση. Και η Jaguar είναι ηλεκτροκίνητο, SUV. Εγώ πιστεύω ότι είναι μόνο ηλεκτροκίνητο. Όχι για την SUV. Μόνο για την ηλεκτροκίνηση. Εντάξει. Θα συμφωνήσω με τον Μάνο. Είναι. Ότι παίζει. Παίζει ρόλο. Γιατί όταν πλέον, πλέον βλέπεις ότι για το 2019 λένε το 60% που θα πωλείται πλέον θα είναι SUV και όλες οι εταιρείες φτιάχνουν 3 και 4 μοντέλα. Έτσι. Για μένα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ηλεκτροκίνητο, όχι για την SUV. Εκεί πηγαίνει στα ηλεκτροκίνητα και ήταν ολοκληρωμένο. Να πούμε ότι για μένα ήταν μεγάλη, δηλαδή και το Alpine, εντάξει, ήταν μια αναβίωση ενός θρύλου. Είναι ένα πάρα πολύ εξελιγμένο και ωραίο front drive αυτοκίνητο. Μπορούσε να ήτανε, δεν ήτανε, έγινε η Jaguar. Δεν μου έκανε έκπληξη. Μεγάλη επιτυχία Kia Ceed στην τρίτη θέση. Με 247 βαθμούς. Και αμέσως μετά Ford Focus, Citroën C5 Aircross, Peugeot 508, το οποίο είναι πανέμορφο. Καλά, πανέμορφο, δεν το πανέμορφο. Δεν το συζητάμε. Και τελευταία η Mercedes-Benz A-Class, που το περιμέναμε τους ή άλλους. Γενικώς η Peugeot σχεδιαστικά έκανε ένα ψηλό μπαμ. Από 3008 και μετά αρχίζει και γίνεται και το 208 το καινούριο. Το καινούριο είναι 208, πάρα πολύ ωραίο. Θα ξαναέχουμε κονταροχτυπήματα στην μικρομεσαία κατηγορία. Είδες 208 νέο Clio και τα δύο είναι φανταστικά. Και το θέμα είναι με την Peugeot ότι τον Φεβρουάριο χτύπησε στα ίσια την Toyota. Και λέμε την Toyota γιατί τα τελευταία χρόνια το Toyota είναι πρώτη στη χώρα μας, έτσι. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, και όταν έχεις ένα Yaris πρώτο και βλέπεις να έρχεται αυτό το 208 με φόρα και μια Peugeot η οποία εκεί που ήταν κάποτε δέκατη ξαφνικά είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα των πωλήσεων τα τελευταία δύο χρόνια. Κάτι σημαίνει. Έτσι. Και έρχεται ένα μοντέλο το οποίο θα είναι φθηνό, γιατί δεν μπορούν να πάρουν όλοι 3008, ακόμα και το 2008 σε κάποιες εκδόσεις είναι ακριβό. Αλλά όταν είναι 208 με normal έτσι, τιμή να κονταροχτυπηθεί με ένα Yaris, με ένα Corsa, με ένα Polo, με ένα Fiesta, με ένα Micra που είδαμε χθες, θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο για την Peugeot. Τώρα το 508 απευθύνεται σε λίγους, είναι πανέμορφο, είναι κουκλί, αλλά απευθύνεται σε λίγους, σε μικρό κοινό. Έτσι. Νομίζω ότι... Εντάξει, σου λέω, εγώ το είδα έτσι. Θα βγάλουμε SUV και θα βγάλουμε και ηλεκτροκίνητο. Κάπως έτσι πήγε. Τώρα από εκεί και πέρα στην... Εντάξει, άμα κοιτάξεις λίγο παραπάνω πίσω από τα γράμματα, θα δεις ότι πήγε μόνο έτσι. Εντάξει. Στην, τώρα από εκεί και πέρα στην Γενέβη, υπήρχαν αρκετά μοντέλα. Με το νέο Audi TAF TAF. Έπρεπε να ανανεωθεί. Είχε, είχε παλιώσει είχε, λίγο. Ναι, και είχε και κοινό. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι παίζει και πάρα πολύ μεταχειρισμένο Audi TAF TAF. Πάρα πολύ. Ναι, δεν το... Δεν χάνει την αξία του αυτοκίνητο, εντάξει, όσο και να κάνεις. Βέβαια, έχεις να δεις πρώτης γενιάς πολύ καιρό. Τα πρώτης γενιάς δεν τα βλέπω να κυκλοφορούν σχεδόν καθόλου. Για τον Τάστο Κοτσάνη, η Bentley παρουσίασε, παρακαλώ εσύ που είσαι και Urban. Έτσι πως είναι γραμμένο αυτό τώρα, τον Bentayga. Ναι, την Bentayga. Ναι. Την Bentley. Bentayga. Bentayga, ναι. Που απευθύνεται πάλι σε λίγους. Η BMW την σειρά 7. Άλλο ένα αυτοκίνητο το οποίο έτσι, νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε και τέσσερις μαζί εδώ που είμαστε. Είναι για το στήρι τα σκαλάκι. Ναι. Εφτάρα είναι ό,τι πρέπει για το στήρι τα σκαλάκι. H3M και H4M. Η Kia παρουσίασε το ηλεκτρικό το Soul.
άλλη μια ηλεκτρική. Μετατροπή, πες το. Ναι. Μαζεράτη Λεβάντε. Λεβάντε. Τροφέο, έχει διαφορά. Ναι. Η Mazda το CX-30 και το βλέπεις ας πούμε αυτό το αυτοκίνητο και λες τώρα γιατί δεν έρχεται στην Ελλάδα. Έτσι, σε μια τιμή λογική. Λογική γιατί δεν θα... για Mazda. Λογική για Mazda, ναι. Εντάξει, παιδιά, θα... πόσο θα έχει. Είπαμε, όταν, δηλαδή πάνω όταν από 22-23 χιλιάρια δεν πρόκειται να έχει. Όταν κάποιος πάρει την απόφαση να ξαναφέρει τη Mazda στην Ελλάδα. Για Ελλάδα θα έχει. Ναι, εγώ θέλω να πω ότι είναι ένα πανέμορφο αυτοκίνητο, έτσι. Mercedes GLC και Mercedes AMG GLE 53, εντάξει αυτά είναι και αν δεν είναι. Mitsubishi ASX. Το Polestar το 2, το οποίο θα είναι σε λογική τιμή για Polestar, μας είπαν οι άνθρωποι εκεί της Volvo. Το Renault Clio, πάμε σε πιο γήινα αυτοκίνητα, Renault Clio. Το οποίο όντως είναι και αυτό πανέμορφο για να κοιτάξει. Οι Γάλλοι κάνουν επέλαση και θα κοντακτηθούν στους αξίες τους. Άλλη μία πρόταση της Skoda, το Kamiq, που είναι και αυτό SUV. Αυτό που λέγαμε ότι όλες οι εταιρείες. Θα βγάλουν SUV σε κάθε μέγεθος. Έτσι. Kodiaq, Karoq, Kamiq. Αν βάλεις και τα Scout που βγάζουν τις Octavia και δεν ξέρω αν βγάλουν και το Scala μετά σε έκδοση Scout. Πάμε σε. Πέντε στην ουσία ψηλά αυτοκίνητα. Ψηλά, ας το πούμε, αυτοκίνητα. Έτσι όπως πάει, νομίζω το Scout θα καταργηθεί σαν έκδοση. Γιατί δεν θα έχει λόγο ύπαρξης. Και όμως ξέρεις τι γίνεται. Αυτό εδώ πέρα συζητούσαμε και αν θα το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα λίγο για τα. Γιατί κάναμε ένα πηγαδάκι χθες, ωραίο. Και συζητούσαμε για τα Station Wagon. Ωραία συζήτηση ήταν τάσο χθες. Λοιπόν, πάμε για το πρώτο διάλειμμα και επαναρχόμαστε έτσι να σας την κάνουμε εδώ. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, κουμπί Safety Car με Γιάννη Αντωνόπουλο, θα σε πω έτσι γιατί είσαι guest star σήμερα. Τάσο Κοτσάνης, Μάνος Αγωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερα 107,4 με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11 με θέματα αυτοκινήτου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Facebook στην ομάδα μας Safety Car. Μπαίνετε μέσα, γίνεστε μέλη όσοι δεν είστε μέλη. Έτσι, και τα λέμε από εκεί. Και εννοείται μηνυματικά εδώ στο ραδιόφωνο μας FM κενό ονοματεπώνυμο. Μάλλον ονοματεπώνυμο δεν χρειάζεται, δεν κάνουμε κλήρωση σήμερα. Ας δεν θα έχουμε κλήρωση. FM κενό το μήνυμά σας. Αποστολή του μηνύματος στο 54526. Για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, ειδικά για εσάς που θέλετε να πάρετε κάποιο αυτοκίνητο καινούριο ή μεταχειρισμένο, καλό είναι να μας στείλετε όπως κάνουν κατά καιρούς όλοι που είναι μέσα στην ομάδα. Τους βλέπεις και εσύ, Γιάννη. Σιγά σιγά πολλοί στέλνουν μηνύματα. Να πάρω αυτό, να πάρω εκείνο, έχω καταλήξει εδώ ή έχω καταλήξει εκεί. Να σας πούμε την γνώμη μας, γιατί τα πράγματα έχουν ζόρισει και μπορεί να είναι αυτό το αυτοκίνητο το επόμενο αυτοκίνητο για τα 10-15 χρόνια που θα έχετε. Στην Ελλάδα είσαι. Για λιγότερο δεν παίζει να είναι. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε φτάσει ήδη τα 15 χρόνια. Είπαμε. Κάτσε γιατί έχουμε εδώ. Ναι, είδες, ωραιότατα. Να ο φίλος ο Γιώργος. Έχει στείλει ήδη το μήνυμά του. Έτσι άσε μας λίγο να το δούμε. Α, τι να δούμε. Hyundai i20. Ναι. Πώς το λέει το Hyundai το i20. Μια χαρά. Ναι, δεν θα το πω τίμιο, είναι μια χαρά. Το τίμιο πια είναι πολύ λίγο. Είναι πέρα από το value for money. Έχει και μου ξεφύγει. Είναι πραγματικά πολύ καλό και έχει πολύ καλούς χώρους. Καλά μοτέρ. 5 χρόνια εγγύηση. Αξιόπιστα μοτέρ, 5 χρόνια εγγύηση. Συνοδευόμενα και καλούς χώρους. Τώρα για το άλλο. Είναι. Ναι, μεν είναι φθηνό. Εκεί που υστερεί πάρα πολύ είναι στην ποιότητα, σε θέμα ποιότητας. Εντάξει, τα μοτεράκια πλέον ούτως ή άλλως είναι από αλλού, οπότε είμαστε εντάξει, καλυμμένοι. Αλλά από θέμα ποιότητας, ειδικά άμα έχεις παιδιά, όπως είπαν κάποτε και στο BBC, έλεγε ο Τζέρεμι, λέει, άμα μπουν λέει, τα παιδιά μου μέσα, λέει, σε 3 χρόνια λέει, θα κουδουνάει. Εντάξει, τι να κάνεις. Ναι. Κάπως έτσι πάει. Κάπως έτσι πάει, φίλε Γιώργο. Καλύτερα να ακολουθήσεις την. Γιατί και αύριο μεθαύριο θες να τα πουλήσεις,
Δύσκολο θα το πουλήσεις το δεύτερο, ενώ το i20 θα το δώσεις κάπου σίγουρα. Και αυτό με χαμηλή τιμή βέβαια, αλλά θα το δώσεις. Λοιπόν, έκθεση Γενέβη συνέχεια. Είπαμε, Skoda Kamiq, το οποίο θα είναι ενδιάμεση κατάσταση τώρα. Πιο μικρό πρέπει να είναι. Πιο μικρό. Πιο μικρό, από το Karoq. Από το Karoq πιο μικρό. Πιο μικρό, έτσι κάτι που το χρειαζότανε. Είχε εκείνο το... Άστο, να μην το πω. Γιατί θα πούμε κακία. Ξέρεις ποιο Skoda. Ποιο SUV ήταν τη Skoda, έτσι ένα υπέροχο έτσι, σχεδιασμό. Τέλος πάντων. Ούτως ή άλλως το αποσύρανε, μια χαρά είμαστε τώρα. Βγάζουν πολύ ωραία αυτό το μοντέλα. Όλοι περνάνε από φάσεις. Δεν υπάρχει πραγματικά ρεφλ αυτό. Δεν υπάρχει εταιρεία που να μην βγάλει έστω και ένα άσχημο αυτοκίνητο. Εντάξει, μην μιλήσεις εσύ τώρα και μας πεις ιταλικά σου τα τέτοια. Ναι. Έτοιμος είμαι, δηλαδή μην προκαλεί. Δεν υπάρχει πραγματικά. Δηλαδή ακόμα ας πούμε και μια εταιρεία όπως η Αλφα Ρωμαίο ας πούμε. Τι και η Mercedes έχει βγάλει άσχημα αυτοκίνητα. Ναι. Δεν και υπάρχει, η BMW δεν... έχει βγάλει άσχημα αυτοκίνητα, εντάξει τι να κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Ατοπήματα γίνονται. Πολλές φορές στο βωμό κάποιων άλλων λεπτομεριών, αλλά εντάξει. Το Toyota Corolla. Έτσι, θα φύγει πλέον το Auris, ήταν ένα πείραμα το οποίο δεν πέτυχε. Το πεντάθυρο Auris. Δεν πέτυχε. Δεν κράτησε βασικά, όχι δεν πέτυχε, δεν κράτησε. Δεν μπορείς τώρα. Είναι αυτό που ήταν με το Micra. 40 χρόνια ιστορία. Το Micra είναι, δηλαδή το καινούριο το Micra, είναι ένα τελείως διαφορετικό αυτοκίνητο με όλα τα υπόλοιπα Micra που έχεις δει. Έτσι. Βασανιζόντουσαν τώρα οι άνθρωποι της Nissan να το βγάλουμε Micra ή να το βγάλουμε κάτι άλλο. Όχι, θα το βγάλεις Micra. Δεν, τα ονόματα δύσκολα τα αφήνεις, φίλε. Ναι, ονόματα 30 ετών και 40 ετών δεν τα αλλάζεις. Θα το αφήσεις EV μέχρι να πεθάνει. Έτσι είναι. Θα το αφήσεις Golf. Ναι, όχι, δεν πεθάνει, αλλά δεν είναι. Γίνεται. Το αλλάζεις, χάνει κάτι. Σου λέει, πού πάμε τώρα. Το λες τον άλλον εδώ στην Ελλάδα που είχε μάθει με την Corolla το 86. Και μετά πήρε ξανά το 96 και έρχεσαι το 2006 και το λες δεν έχει Corolla, έχει Auris. Εντάξει, αν πεις έχει το... Άστο. Ενώ να του πεις συνεχίζει η Corolla, κάνω, πάμε πάρε την Corolla. Έτσι πάει. Να, Volkswagen Golf, GTI. Volkswagen Passat, πλήρη ανανέωση στην έκθεση. Το Touareg που το οδηγήσαμε και εδώ με τον V8, τον TDI με τα σχεδόν 400 άλογα. Volkswagen T-Roc σε R έκδοση. Και πάμε εδώ πέρα, Mercedes CLA Shooting Brake. Αν ήταν έτσι όλα τα station wagon, νομίζω στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν station wagon. Είναι έτσι δεν είναι? Πώς δεν είναι? Γιατί δεν κυκλοφορούν station wagon στην Ελλάδα? Το κάναμε ανάλυση χθες. Τάσο. Επικράτησαν πολλές απόψεις του τύπου ότι είναι άσχημα τα περισσότερα. Πολλοί πίστευαν ότι προσθέτουν πολύ περισσότερο μήκος, ενώ στην ουσία αν πρόσθεταν ήταν πάρα πολύ μικρό, απλά γινόταν τετραγωνοποίηση πίσω για να μπορεί να παίρνεις παραπάνω αποσκευές, περισσότερα λίτρα. Κανένας δεν έμαθε τη λογική του station wagon, ήταν ελάχιστη. Ναι, δεν την έμαθε. Το ήθελε κιόλας ο Έλληνας station wagon. Πολλοί ήταν οι δημοσιογράφοι που είπαν ας πούμε ότι κάτι scout αυτοκίνητα που βγαίνουν, κάτι station wagon ας πούμε, ή όπως ήταν τα... το Audi, το A4, αλλά και άλλα μοντέλα κάτι της BMW, μπορούσαν να αγαπηθούν από τον Έλληνα, αλλά δεν αγαπήθηκαν ποτέ. Ενώ έβλεπες ορδές από Γερμανούς να κατεβαίνουν με τέτοια αυτοκίνητα
Έλληνες μετανάστες. Ή και Τούρκους, ας πούμε, ή και Έλληνες με τις μετανάστες της Γερμανίας. Ναι, γιατί σου λέει ο άλλος, θέλω το χώρο, μου αρέσει και το κέντρο βάρους εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Αυτό ακριβώς. Το κέντρο βάρους χαμηλό. Αυτό που λέει. Και είπαμε όλοι ότι ναι, η τάση πήγε στο SUV γιατί ήταν ψηλό. Και συμφωνήσανε βέβαια οι περισσότεροι ότι αλλιώς είναι, άλλη οδική συμπεριφορά έχει το πιο χαμηλό αυτοκίνητο. Όσο και να τα έχουν φτιάξει τα SUV θα υπολείπονται. Έτσι, αλλά θα υπολείπονται για τον πάρα πάρα πολύ ψαγμένο οδηγό. Για τον μέσο οδηγό είναι και τα SUV όχι απλά ασφαλή και απλά στρίβουν πάρα πολύ καλά και γρήγορα και δυνατά. Θα το συζητάς τώρα. Ναι. Απλά δεν αγαπήθηκαν ποτέ από τον Έλληνα. Το Κάμπριο. Το αγάπησε. Ναι, το αγάπησε τις εποχές του που είχανε. Που υπήρχε χρήμα. Λες ποτέ δεν είχε το λογική του Ευρωπαίου. Τώρα δεν θα πάρει κανένας Κάμπριο. Λίγοι θα πάρουν Κάμπριο. Δηλαδή η σκέψη σου με το V60 που βγήκε το cross country, ας πούμε, το οποίο... Ναι, άλλη διαφωνία. Γιατί να πάρεις, λέει, γιατί να μην πάρεις το V60 το cross country από το να πάρεις το XC60. Άλλη διαφωνία εκεί στο τραπέζι που καθόμασταν. Και λες εκείνη την ώρα ότι ναι, βάσει λογικής θα πάρεις περισσότερα από το V60 το cross country. Ναι, όσον αφορά χώρους, πρακτικότητα, αν θες να το πεις, ναι, και τα λοιπά. Το άλλο είναι SUV. Ο κόσμος όμως η τάση λέει SUV. Οπότε κερδίζει εκεί. Οπότε στην Ελλάδα, επειδή αγαπάμε τα σεντάν, κάποτε υπήρχαν σεντάν, τώρα δεν υπάρχουν, οπότε ο Έλληνας που να στραφεί... Στο hatchback. Και στα SUV. Ναι, πάντως ακόμα κράτησε το hatchback. Ναι, ακόμα κρατάει. Είναι ακόμα πρώτα. Τώρα, από εδώ και πέρα, νομίζω ότι 2019... Παίζει και θέμα τιμής μετά, είναι εντάξει, πολλές διαφορές. Ναι, κοίταξε τώρα, αν να πάει να δώσεις με 16.000, με 16.000 μπορείς να πάρεις ένα Στόνι και ένα Αρώνα, ένα Κόνα, έτσι τυχαία το λέω. Μπορείς να πάρεις όμως και ένα Άστρα, ένα Κορόλα που θα έρθει τώρα. Μπορείς να πάρεις. Και hatchback πλέον, ή ένα Σίντα, ας πούμε, που είναι hatchback, μπορείς να πάρεις και hatchback, μπορείς να πάρεις και SUV. Μικρό SUV, αλλά θεωρείται SUV. Στις πωλήσεις όμως θα γραφτεί SUV. Νομίζω ότι φέτος θα είναι η χρονιά που ή θα πάνε ακριβώς στα ίσια. Ναι, γιατί μπορεί και να περάσει το SUV, γιατί πλέον υπάρχουν περισσότερες επιλογές. Δηλαδή φέτος έχεις και το Focus, έχεις και το Seed, έχεις και την Corolla, καινούργια μοντέλα, τα οποία παρουσιάστηκαν τέλη χρονιά του 2018, οπότε... Θα δεις από την καινούργια τεχνία 19 πώς θα πάει η αγορά. Εντάξει, τώρα οι προσπάθειες που γίνονται για το SUV και γιατί μας έχουν πάει εταιρείες προς τα εκεί. Εντάξει. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Και ξέρεις, μπορείς να πεις ότι είναι η μόδα της εποχής. Έτσι, γιατί... Μόδα ήταν μόδα. Δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με τη μόδα. Είναι το ότι η εταιρεία σου λέει θα βγάλω αυτό και θα το βγάλω και πιο ψηλό. Σου δίνω την επιλογή να πας και να επιλέξεις. Έχεις πολλές επιλογές πλέον. Πάρα πολλές επιλογές από όλες τις εταιρείες. Και ξέρεις αυτό... κατά ψέματα, άμα πάμε στη δεκαετία του 90 και πάμε και στην δεκαετία του που διανύουμε τώρα, οι επιλογές που έχεις πραγματικά... Ένα HRV. Τώρα, άμα έχεις 20.000 ευρώ, μιλάμε για τα βάρη. Ένα, ναι. Μέχρι 20.000 ευρώ. Πες ότι έχεις μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτά θα δώσεις. Οι επιλογές που έχεις στα χέρια σου, άσχετα το αν είσαι κολλημένος σε Γερμανό, Ιάπωνα, Κορεάτη, ναι, το ναι, βγάζουμε ναι, αυτό, ναι, ναι. Είναι πάρα πολλές. Πραγματικά μπερδεύεσαι. Με 20.000 ευρώ. Πραγματικά μπερδεύεσαι. 40 αυτοκίνητα. Εν τω μεταξύ, καμιά φορά να συζητάμε έτσι και να λέμε κάποια πράγματα του τύπου ότι ένα Golf
το 96, και σας λέω Golf γιατί είναι από τα πιο δημοφιλή, ή έστω ακόμα και μια Corolla εκείνης της εποχής, με το 95-96, τότε 1400 με 90-100 άλογα και αυτά, βγαίνανε, το Golf ας πούμε έβγαινε 6 εκατομμύρια δραχμές, το 1400 με τα 100 άλογα, 6 εκατομμύρια. Σημερινά λεφτά είναι σχεδόν 17.000. 20.000 ευρώ πάμε. 18. Σχεδόν. Σχεδόν 20. Σχεδόν. Και λες τώρα, με 18.000 παίρνω έτσι, το νέο Golf, ας πούμε, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με εκείνο. Καλύτερο σε ασφάλεια, καλύτερο σε κράτημα, καλύτερο σε οδική συμπεριφορά, καλύτερο σε ενεργειακή παθητική, καλύτερο σε τεχνολογία, με συνδεσιμότητες, με το ένα, με το άλλο. Δηλαδή, υπάρχει ένα πέρασμα του χρόνου και μιλάμε τώρα ότι αυτή τη στιγμή τα πληρώνουμε και πιο ακριβά τα αυτοκίνητα, για μεγαλύτερους φόρους. Ναι. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις και τον πιο μεγάλο φόρο που έχουμε τώρα σε σχέση με την τότε εποχή, παίρνεις ένα χίλιες φορές καλύτερο αυτοκίνητο στα ίδια λεφτά που το παίρνεις πριν 20 χρόνια. Μα στην ουσία αυτό είναι το θέμα, ότι τα αυτοκίνητα ουσιαστικά έχουν φτηνίνει. Άσχετο με το εμείς που έχουμε μεγάλους φόρους και στην Ελλάδα συγκεκριμένα είναι πιο ακριβά. Έτσι ακριβώς. Όταν έχεις ένα Α4 σχεδόν 10.000 φόρους, που ένα Α4 κάποτε έκανε 7, η πρώτη έκδοση το 1600 και τότε έκανε 7 εκατομμύρια περίπου, και τώρα για να πάρεις ένα Α4 θέλει 40, γιατί 10.000 έχει φόρους, σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Αλλά δεν έχει ακριβήν το αυτοκίνητο στο πέρασμα του χρόνου. Ο ανταγωνισμός είναι τόσο μεγάλος πλέον που κοταροχτυπιούνται ακόμα. Και ο ανταγωνισμός είναι και το θέμα. Ο ανταγωνισμός είναι το μεγαλύτερο πράγμα. Και ο ανταγωνισμός, το θέμα ότι έχουν πέσει. Το κόστος έχει πέσει καταρχήν. Ναι, γιατί βγήκαν πολύ περισσότερα εργοστάσια πλέον. Τότε, ας πούμε, ήταν 3 εργοστάσια που βγάζανε εγκέφαλο. 3 εργοστάσια που βγάζανε τα φανάρια. 4 εργοστάσια που βγάζανε στις θέσεις. Τώρα έχει 100 εργοστάσια. Υπάρχει ανταγωνισμός, παίρνουν πολύ πιο φθηνά τα πάντα. Συναρμολόγηση, ρομποτική, δεν χρειάζεται τόσα πολλά άτομα μέσα. Έχουν αυξήσει και τα εργοστάσια οι εταιρείες. Βγαίνει το κοστολόγιο πολύ πιο φθηνό πλέον. Αλλά παίρνεις πολύ καλύτερο αυτοκίνητο από αυτό που παίρνεις κάποτε. Δηλαδή, πραγματικά μην κάνουμε παράπονο για τις τιμές των αυτοκινήτων. Κάνουμε παράπονο σαν Έλληνες για τη φορολογία που βάζουν επιπλέον σε εμάς. Και μπορείς να δεις ένα αυτοκίνητο, το ίδιο αυτοκίνητο, πας σε μια χώρα έξω και να το δεις 2-3 χιλιάρικα φθηνότερο. Εγώ δεν ξεχάσω, παιδιά, χαρακτηριστικά, ας πούμε, έβλεπα το Accord που βγαίνει εδώ 24-25 χιλιάρικα και στο Βελιγράδι το έπαιρνες 17-18. Ήταν απίστευτο. Ναι, το ίδιο, το ίδιο όπως και το Fiat. Το, όταν είχε πρωτοβγεί το Fiat το τύπο το καινούριο, εκεί πάλι νομίζω το Βελιγράδι είχατε τη διαφήμιση που ξεκινούσε από 12-12,5 ας πούμε. Ωραία, είπαμε. Πολλές επιλογές μέχρι 20.000 ευρώ και ο Έλληνας δύσκολο την ψυχολογήσει. Να δώσουμε μια καλημέρα στον Αστέριο και να πούμε καλημέρα στην παρέα. Πολύ ομίχλη στην Λυτή και στο Δρυμό, έτσι, λίγο μια προσοχή εκεί. Στους οδηγούς που κινούνται στη Λυτή και στο Δρυμό, λέει εδώ ο φίλος ο Αστέριος, πάρα πολύ ομίχλη. Και φανταστείτε τώρα που μιλάμε τώρα για ότι έχεις πολλές επιλογές, όταν φτάσει πλέον να έρθει και το ηλεκτρικό, που εκεί θα γίνεται πραγματικά ένας μικρός χαμός. Γιατί και ακόμα και εταιρείες δεν έχουν καταλήξει. Κοίτα, για τα ηλεκτρικά θα πρέπει να κάνουν υπομονή αρκετούτσικα χρόνια ακόμα, από την άποψη τι, να εδρεωθούν οι ηλεκτρικοί κινητήρες, γιατί σαν κατασκευή είναι πιο φθηνή από τους θερμικούς κινητήρες. Εννοείς δεν έχουν τόσα πολλά εξαρτήματα που... Δεν έχουν εξαρτήματα, το κόνσεπτ τους είναι πιο απλό, ένα ποινίο είναι... Περίπου. Ναι, περίπου. Η βασική αρχή μιλάμε τώρα, έτσι, να το συζητάμε. Έχει λιγότερο, όπως είπε, ανταλλακτικά. Το σέρβις το θα είναι πιο εύκολο.
Η κατασκευή του θα είναι πιο φθηνή. Όπως και να έχει. Και φαντάζομαι θα πάμε μετά και στην αυτόνομη δίκηση. Και, και καταρχήν δεν χρειάζεται όνει και καλά να είναι τεράστιοι. Βασικό. Πας ηλεκτρικό και μετά σκέψεις ότι έρχεται και η αυτόνομη οδήγηση. Το 5, το νούμερο 5 που είναι το... Ναι. Θέλω να πάω στο Γιάννη Αντωνόπουλο το σπίτι, πάνε με. Και εκεί πραγματικά πιστεύω θα χάσουμε τελείως την μπάλα. Κώστα, καλή εκπομπή να έχεις. Γιατί έρχονται και πολλά από πίσω. Είναι ελεγχόμενο πλέον το αυτοκίνητο. Από τις εταιρείες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να πούμε λίγο χορηγούς και να μπούμε στο διάλειμμα. Ναι, εδώ, πάμε να πούμε χορηγούς. Tetrabyte. Ό,τι θέλει για ελληνικούς υπολογιστές και περιφερειακά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παπάφε 91, 23, 15, 50, 60, 56. Μπαίνετε tetrabyte.gr και επιλέγετε τον υπολογιστή. Πηγαίνετε από εκεί, λέτε safety car. Κάτι το παραπάνω θα πάρετε σίγουρα. Όλοι παίρνουν. Το κάτι παραπάνω. Όλοι παίρνουν, μου λέει. Τάσου λέει εσύ, φίλε. Εντάξει, λέει. Φτάνει. Δίνω. Τι να κάνω, λέει. Δίνω. Ό,τι θέλουν τα παιδιά. Και West Saloon, καλύτερη πίτσα της πόλης. Μόνο στη Βασιλείου Γεωργίου 39 στο Φάλιρο. Με τηλέφωνο 231-088-68-88. Κατεβάζετε και το app μείον 40% στην πρώτη παραγγελία. West Saloon app στο κινητό σας. Και φυσικά μείον 15% σε φοιτητές, ανέργους και πολύτεκνους. Μόνο από το West Saloon. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Εκπομπή Safety Car. Τάσο Κοτσένης, Γιάννης Αντωνόπουλος, Μάνος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερ 107,4, μέσω Τύρι Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Μεγάλο θέμα, Γιάννη, με τα μεταχειρισμένα. Ήδη έχουμε έναν έμπορο κάτω εκεί, Αθήνα. Είχαμε και το περιστατικό με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Ανδρή που τον απειλούσε ο έμπορος. Τον έπαιρνε τηλέφωνο και απειλούσε και κάποια στιγμή είχε πάει η αστυνομία στο σπίτι του και το σήκωσε ο αστυνομικός στο τηλέφωνο και άρχισε και απειλούσε τον αστυνομικό γιατί νόμιζε ότι ήταν ο Γιώργος ο Ανδρής ο δημοσιογράφος. Έτσι. Και άρχισε ο έμπορος και απειλούσε τον αστυνομικό που πήγε και έκανε την αποκάλυψη για τα γυρισμένα χιλιόμετρα, για τις προκαταβολές και όλα αυτά που γίνονται και για κάποια αυτοκίνητα τα οποία έρχονται που δεν πρέπει καν να κυκλοφορούν και να έρθουν από άλλες χώρες έτσι για να πουληθούν, να μοσχοπουληθούν εδώ στην χώρα μας. Αυτοκίνητα σάπια και όλα αυτά. Αλλά μεγάλο πρόβλημα πραγματικά με τα γυρισμένα χιλιόμετρα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε το διευθυντή του Stock Center Velmar εδώ στην Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ζώη Τζαβίδα. Κύριε Τζαβίδα, καλή σας μέρα από το Λίμπερο. Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνουμε, είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Λοιπόν, ο λόγος που σας βγάλαμε στον αέρα της πόλης είναι προφανές να μιλήσουμε για το μεταχειρισμένο και ιδιαίτερα για το Stock Center Velmar, για να μάθει ο κόσμος πέντε πράγματα για το τι πρέπει να κάνει και τι πρέπει να βλέπει και να ακούει όταν θα θέλει να πάει να επιλέξει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση που έχει να κάνει. Τι είναι το Stock Center της Velmar? Το Stock Center της Velmar είναι ένα δίκτυο καταστημάτων το οποίο παρέχει υπηρεσίες αυτοκίνησης στον ενδυνάμει αγοραστή με προσεγμένη ποιότητα, με ελεγμένα αυτοκίνητα, με διαδικασίες εξυπηρέτησης στον πελάτη και με εγγύηση σαφώς. Εντάξει, τώρα κύριε Ζαβίδα, η αλήθεια είναι ότι αυτή την εποχή που διανύουμε υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην αγορά μας. Βλέπουμε ένα αυτό το φαινόμενο με τα πολλά γυρισμένα χιλιόμετρα, με αυτοκίνητα τα οποία είναι σάπια, έτσι. Και έρχονται από έξω και ο καταναλωτής πάει, παίρνει κάποιο αυτοκίνητο και αντιμετωπίζει μετά πολλά προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα πώς τα αντιμετωπίζετε εσείς? Κοιτάξτε, υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο ελέγχει τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητά μας όταν τα αγοράζουμε παίρνουν πιστοποίηση συνεργείου και φανοποιείου, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τον επόμενο αγοραστή ότι θα πάρει ένα σωστό προϊόν. Υπάρχει εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων δηλαδή? Βεβαίως. Η εγγύηση που παρέχουμε είναι πενταπλή. Είναι εγγύηση καλής λειτουργίας κινητήρα και κυβωτίου ταχυτήτων για ένα χρόνο.
εγγύηση ότι το αυτοκίνητο έχει ελεγχθεί και είναι ατρακάριστο. Έχει εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, γιατί ελέγχουμε τα αυτοκίνητα. Όλα μας τα αυτοκίνητα έχουν βιβλίο σέρβις. Όλα είναι ελεγμένα με το κταίο τους. Και ξέρετε, ο νόμος εδώ είναι πλέον αρκετά αυστηρός στις περιπτώσεις όπου γυρνάνε τα χιλιόμετρα. Άρα εμείς οφείλουμε να ακολουθήσουμε και να είμαστε σωστοί απέναντι στον πελάτη. Από εκεί και πέρα υπάρχει και εγγύηση επιστροφής χρημάτων, καθώς και εγγύηση καλύτερης τιμής της αγοράς, έτσι. Οπότε είναι καλυμμένος ο πελάτης με βιβλιαράκι, σφραγισμένο από την εταιρεία μας, το οποίο το παίρνει και τον συνοδεύει για ένα χρόνο. Πολύ σημαντικό η εγγύηση πενταπλή στο μεταχείριο. Δηλαδή ουσιαστικά, να το βάλουμε με όρους καινούργιο αυτοκίνητο, είναι σαν να παίρνει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, σε εισαγωγικά, με την εγγύηση. Ακριβώς, ακριβώς. Να σας πω εδώ ότι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι ο πελάτης που θα έρθει στο Stock Center εξυπηρετείται από εξειδικευμένους πολιτές, οι οποίοι θα διερευνήσουν τις ανάγκες του αγοραστή, θα ρωτήσουν πόσα χιλιόμετρα κάνει, ποιο είναι το προφίλ, το σκάφος, οι ανάγκες, οι επιβαίνοντες και άλλες πληροφορίες σημαντικές για το χρήστη, έτσι ώστε να κάνουν αντίστοιχες σωστές προτάσεις. Που σημαίνει ότι θα πάρουν υπηρεσίες καινούριου αυτοκινήτου. Υπηρεσίες καινούριου αυτοκινήτου, έτσι. Κύριε Τζαβίδα, έχουμε κάποιο χρηματοδοτικό? Καταρχήν, ανταλλαγές. Νομίζω ότι... Ανταλλαγές βέβαια, κάνουμε αντίστοιχα, βλέπουμε όλα τα αυτοκίνητα, εξετάζουμε την κατάσταση για να μπορέσουμε να δώσουμε την πιστοποίηση και κατευθείαν δίνουμε τιμή στον πελάτη, η οποία είναι αυτή. Δεν αλλάζει δηλαδή. Είναι συγκεκριμένη, ναι. Μία τιμή, όχι να το είναι δούμε... Έτσι, 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 γιατί γνωρίζουμε όλοι στην αγορά ότι μπορεί να σου πούνε μια τιμή, μετά να το δω, όταν θα το δουν να σου κατεβάσουν την τιμή και να... δεν υπάρχουν τέτοιες επισφάλειες στην εταιρεία στη Velmar και συγκεκριμένα στο Stock Center δεν υπάρχουν. Είναι πολύ ξεκάθαρη η διαδικασία. Ο υποψήφιος αγοραστής ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου θα έρθει στο Stock Center της Velmar. Έχει μεγάλη ποικιλία στο να επιλέξει ένα μεταχειρισμένο? Κοιτάξτε, στο Stock Center μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε 800 αυτοκίνητα που έχουμε συνολικά σε όλα μας τα καταστήματα. Έτσι. Υπάρχει ποικιλία σε κινητήρες, υπάρχει ποικιλία σε κυβικά, υπάρχει ποικιλία σε σκάφος όλων των κατηγοριών, σε μοντέλα, σε μάρκες, οπότε μπορεί να διαλέξει τα πάντα. Δεν σας κρύβω ότι η Velmar είναι μια εταιρεία η οποία αντιπροσωπεύει 14 διαφορετικές μπράντες, διαφορετικές μάρκες αν θέλετε, οπότε φαντάζεστε ότι είμαστε εξειδικευμένοι σχεδόν σε όλες τις μάρκες της ελληνικής αγοράς. Άρα αντίστοιχα και τα μεταχειρισμένα μας είναι αντίστοιχα ελεγμένα από δικά μας καταστήματα. Τώρα, χρηματοδοτικό. Κάτι κάποιο για το οποίο τρέχει αυτή τη στιγμή στο Stock Center. Ναι, έχουμε πρόγραμμα χρηματοδότησης. Υπάρχει έντοκη χρηματοδότηση με επιτόκιο 11% μέχρι 6 χρόνια εξόφληση. Άρα μπορεί ο πελάτης να δει ακριβώς τη δόση που τον ενδιαφέρει, να τον υποστηρίξουμε και εμείς με τη γνώση, γιατί βγάζουμε πάρα πολλά δάνεια αυτόν τον καιρό. Υπάρχει εμπειρία των χρηματοδοτήσεων, να τον βοηθήσουμε, να τον προστατέψουμε, να τον συμβουλέψουμε με αυτή την έννοια, και από εκεί και πέρα σε αυτοκίνητα τα οποία είναι ηλικίας μικρότερου του ενός χρόνου παίρνει και προνομιακό επιτόκιο καινούριου αυτοκινήτου που είναι της τάξης του 8%. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το βρίσκει στην αγορά. Υπολογίστε ότι η αγορά γενικότερα έξω του μεταχειρισμένου έχει επιτόκια της τάξης του 14-16%. Άρα όταν εμείς το maximum είναι 11%, καταλαβαίνετε ότι είμαστε και σε αυτό το κομμάτι πολύ ανταγωνιστικοί. Πού σας βρίσκει ο κόσμος? Ο κόσμος μπορεί να μας βρει με δύο τρόπους. Πρώτα απ' όλα με το site μας. Μπορεί να πληκτρολογήσει www.stockcenter.gr και να βρει όλα μας τα μοντέλα. Και φυσικά μπορεί να μας βρει στο κατάστημά μας στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στο δρόμο προς Χαλκιδική, στην έξοδο από Βούλγαρη ή μετά τη συμβολή του Περιφερειακού προς Χαλκιδική, με κατεύθυνση προς Χαλκιδική, στο δεξί σας χέρι. Και υπάρχει και ένα κατάστημα επίσης στο Stock Center στην Μαρίνου Αντίπα,
κοντά στο κήπεδο του ΠΑΟΚ, το Παλατάκι. Κύριε Ζαβίδα, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ που ήσταν μαζί μας. Να συνεχίσετε έτσι να μας δίνετε καλά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, στον κόσμο να δίνετε καλά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που το έχει ανάγκη. Mm-hmm. Γιατί είναι οι εποχές δύσκολες και έχει στραφεί πολύ κόσμος εκεί. Είμαστε σε κάθε περίπτωση στη διάθεση του πελάτη να έρθει να τον συμβουλέψουμε και να τον ενημερώσουμε να πάρει σαφείς και σωστές πληροφορίες. Να ευχηθώ από την πλευρά μου ένα καλό τριήμερο σε εσάς και στους ακροατές σας. Και ένα τηλέφωνο, γιατί είπαμε, βρίσκεται, αλλά ένα τηλέφωνο να σας βρίσκω ο κόσμος, ένα τηλέφωνο να επικοινωνεί μαζί σας. Το τηλέφωνο είναι 2310-471-174. Όποιος θέλει λοιπόν, 471-174, επικοινωνεί και μαθαίνει τα πάντα για το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο ή αυτό που θέλει και έχει δει μέσα από το stockcenter.gr της Βελμάρ για να μπορέσει να επιλέξει το επόμενο του αυτοκίνητο. Καλή σας μέρα κύριε Τζαβίδα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ, γεια σας. Έτσι, να πάρετε κανένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο γιατί... 8%. Εντάξει, μια χαρά. Και 6 χρόνια... Και μεταχειρισμένο. Ωραιότατα. Θέμα είναι ότι υπάρχουν όλες αυτές οι εγγυήσεις. Γιατί είπαμε τα πράγματα είναι παιδιά πολύ ζόρικα. Κακά τα παιδιά, όταν πας να πάρεις ένα αυτοκίνητο, είτε καινούργιο, ειδικά το καινούργιο, κοιτάς παραπάνω την εγγύηση. Να σου πω κάτι. Επιλέγεις. Δηλαδή, όταν θα πάσουμε και λες, θα αναφερθούμε και την εγγύηση, αλλά αυτή το δίνει. 7 χρόνια αυτή δίνει παιδιά εγγύηση. Κακά τα ψέματα, δεν είναι. Μόνο εταιρεία είναι. Είναι ένα από του λόγου ο οποίο θα το σκεφτεί και δύο φορέ παραπάνω. Ότι, γιατί όχι. Για να το δίνει το εργοστάσιο και δεν το δίνει ο εισαγωγός, το εργοστάσιο το δίνει, πάει να πει ότι το στηρίζουν και ξέρουν την αξιοπιστία του αυτοκινήτου τους. Φυσικά ξέρουν το προϊόν τους, ξέρει όλος τι είναι αυτό που σου πουλάει, τι οπότε φτιάχνει. Το αντίστοιχο στο μεταχειρισμένο, όταν σου δίνει πενταπλή εγγύηση για μεταχειρισμένα χιλιόμετρα, για την επιστροφή χρημάτων, για τρακάριστο, για καλή λειτουργία, ξέρεις ότι στον πρώτο χρόνο θα σου βγει αν είναι όντως κάποιο πρόβλημα και στα δίνει όλα αυτά, το σκέφτεσαι δύο φορές παραπάνω και λες γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε και σε πιο έτσι πικάντικες ειδήσεις να πούμε. Περισσότερα από 157 άτομα κατά την περίοδο από το 2015 μέχρι το Μάιο του 2018 έλαβαν κατόπιν αμοιβή σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μεταφορών Κέρκυρας, Καρδίτσας, Λαμίας, Τρικάλων, Κορίνθου και Λακωνίας παράνομα άδειες οδήγησης. Αποκλείεται. Πέφτω από τα σύννεφα. Δηλαδή, δώστε μου ένα σύννεφο να πέσω. Ήταν τόσο καλός άνθρωπος. Σε πολλές των περιπτώσεων, δε, οι υποψήφιοι οδηγοί δεν έδιναν το παρόν, αφού μέσα από τη συμφωνία που είχαν πραγματοποιήσει με τα κυκλώματα είχαν τη δυνατότητα εν λευκό να περνάνε στην επόμενη φάση, δηλαδή αυτή της πρακτικής άσκησης. Η ταρίφα κυμαινόταν από 400 έως 2.500 ευρώ έκαστος, ανάλογα με την κατηγορία του διπλώματος. Σημειώνεται ότι η αντίστοιχη περίπτωση σημειώθηκε στην περιφέρεια Αττικής με 56 παραποιημένα στοιχεία αδειών οδήγησης. Εκτός από τους υπαλλήλους που θα πρέπει να τιμωρήσεις παραδειγματικά, να τιμωρήσεις και αυτούς που βγάλανε έτσι το δίπλωμα. Πρόσεξε λίγο. Κατά την έρευνα εξετάστηκαν και οι 16 σχολές οδήγησης που εδρεύουν. Κυρίως στην Κέρκυρα έχουμε πολλά τα θέματα. Με κάποιες λίγο τους ιδιοκτήτες να αναφέρουν ότι οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών χρηματίζονται κατ' εξακολούθηση προκειμένου να μην αποτύχει ο εξεταζόμενος και κατ' επέκταση η σχολή. Ζητούσαν εν αγνία τον ενδυνάμινο οδηγό 20 ευρώ για την εξέταση μοτοσυκλέτας και 50 ευρώ για το αυτοκίνητο. Λέγε, τιμωρήσει τον υπάλληλο. Ένας εκ των ιδιωτικών σχολής οδηγών στη Λαμία έπαιρνε μέσω ταχυδρομικής επιταγής από Ρωμά χρηματικά ποσά ως το αντίτιμο για τις άδειες οδήγησης που χορηγούσε. Και μετά παίρνουνε με 2.500 φορτηγό ή νταλίκα, βγαίνουν έξω στο δρόμο, όποιον πάρει ο χάρος και μετά λέτε εσείς επαγγελματίας οδηγός πώς έγινε αυτό και πώς έγινε εκείνο. Να πώς έγινε αυτό και πώς έγινε εκείνο. Γιατί αν 157 περιπτώσεις πόσους οδηγούς έχουν κάνει αυτές οι 16 σχολές και όλα αυτά. Που δεν είναι τώρα, είναι χρόνια. Έχει εδώ και 3 χρόνια. Και φαντάσου τι γίνει και πριν τα 3 χρόνια. Αλλά πριν. Τα 3 χρόνια είναι. Τα 3 χρόνια είναι τα τώρα, αυτά. Δηλαδή υπάρχουν οδηγοί αυτή τη στιγμή οι οποίοι δεν έχουν πάει καν να κάνουν εξετάσεις. Ήρθε το δίπλωμα σπίτι τους και. Μια χαρά.
Ναι, ο... οδηγούν ανάμεσά μας. Και όχι μόνο ανάμεσά μας. Σκέψω ότι πάρα πολλοί από αυτούς, συγγνώμη λίγο που σε διακόπτω, είναι από αυτούς που θέλαν να βγάλουν δίπλωμα για να πάνε να δουλέψουν εξωτερικό. Γιατί το επάγγελμα του φορτηγατζή, α το πούμε έτσι λαϊκά, στο εξωτερικό πληρώνεται καλά. Ναι. Και βρίσκοντας τα σκούρα στην Ελλάδα, θα πάω να, βγάλω, να οδηγήσω φορτηγό έξω γιατί ξέρω ότι τα λεφτά είναι καλά. Όλος λέει μέχρι να βγάλω δίπλωμα, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό θα μου πάρει, γιατί όλος καίγεται να φύγει να πάει να δουλέψει. Του λέω, θα περιμένω, έλα σε μια-δύο εβδομάδες, ένα μήνα. Του λέω, 2.500 πάρτα να φύγω να πιάσω δουλειά. Οπότε, τιμωρείς τον υπάλληλο. Τιμωρείς σχολείο οδηγό, δηλαδή αυτοί οι δύο δεν πρόκειται να ξανακάνουν αυτή τη δουλειά ποτέ. Τον οδηγό που πλήρωσε, τον τιμωρείς μάνο, να μην ξαναβγάλει δίπλωμα ποτέ. Που έδωσε τα λεφτά. Το ποτέ είναι λίγο μεγάλη κουβέντα. Αλλά ότι τον τιμωρείς. Όποια ανάγκη και αν είχε. Όχι, τον τιμωρείς και τον αναγκάζει να ξαναδώσει να δόξει για να περάσει. Αν τα καταφέρει, για τη χαρά του. Να περάσει από κανονική εξέταση όμως. Τον τιμωρείς, τον τιμωρείς, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα 5 χρόνια θα είναι χωρίς δίπλωμα. Εντάξει. Είναι αυτό που είπαμε, μπαμπούλας. Δηλαδή πρέπει να το βάλει στον άλλον τον μπαμπούλα πάνω το κεφάλι του. Ναι, αυτό το σύστημα, το, έτσι όπως είναι αυτό το σύστημα τόσα χρόνια στην Ελλάδα, τώρα τι να κάνουμε, να πούμε ότι δεν τα ξέρουμε, τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι υπήρχαν άνθρωποι, δηλαδή τώρα, δηλαδή όταν ξεκινάς, έτσι, και πηγαίνεις σε μια, πας για εξέταση και σου λέει τώρα ο καθηγητής το γρηγορώσιμο, ότι μην δώσουμε σήμερα, ας το την άλλη εβδομάδα. Γιατί δεν είναι ο Κώστας ο δικός μου. Όχι, δεν είναι ο Κώστας ο δικός μου. Είναι ο Τάκης που κόβει τους πάντες. Ναι, και δεν είναι ο Κώστας. Γιατί υπάρχει ο Τάκης που κόβει τους πάντες. Γιατί ο Τάκης, ας πούμε, μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Ο Τάκης, άμα όμως ανοίξεις τίποτα λογαριασμούς και δεις τι έχει, εκεί θα δούμε πώς γίνει. Είναι αντίθετο από αυτό που λέω. Μπορεί να περιμένει το χρήμα για να μην σε κόψει. Μα αυτό είναι ο Τάκης που κόβει τους πάντες. Γιατί θα σε κόψει. Έτσι. Και η δουλειά του είναι αυτή. Να βρίσκει το παραμικρό για να σε κόψει. Υποτίθεται ότι όταν να κάνεις εξετάσεις θα πρέπει να τα κάνεις πραγματικά όλα τέλεια. Γι' αυτό σε εξετάζει. Είτε παρκάρισμα, την όποια εξέταση γίνεται παρκάρισμα, οτιδήποτε ζητήσει εκείνη τη στιγμή ο εξεταστής. Πρέπει να το κάνεις. Γιατί γι' αυτό πας να κάνεις. Και να τα κάνεις σωστά. Όλοι ξέρουμε ότι όταν πρέπει να δώσεις ένα δίπλωμα έχεις το άγχος. Δεν παίζεται. Δηλαδή, μόνο που έχεις την ιδέα ότι όταν πας να δώσεις ένα δίπλωμα και έχεις. Πάλι που είδαμε τους εξετάσεις από πίσω, έχεις άγχος. Και είναι άσχημο αυτό το πράγμα. Είναι να πας αγχωμένος και έχεις το τιμόνι στα χέρια σου. Ποιος δεν έχει άγχος. Ναι. Ποιος δεν είχε άγχος. Και εγώ είχα άγχος. Όλοι είχαμε άγχος. Είναι δύσκολο να το. Μπορεί πολύ δύσκολο να διαχειριστείς το άγχος σου. Και τώρα, να ξέρεις να το πάρω το δίπλωμα, αν θα κοπώ και τι βλακία θα κάνω και. Είναι πολλά. Αλλά αυτή είναι η δουλειά του να σε κόβει. Ό,τι βρει το παραμικρό, γιατί δεν το κάνεις σωστά, ναι, πρέπει να το κάνεις, γιατί θα πάρεις ένα δίπλωμα. Θα βγεις στον δρόμο, τέλος. Πρέπει να είσαι άριστος. Μεγάλη κουβέντα το τι, πώς γίνονται εξετάσεις. Βέβαια, τι συζητάμε τώρα. Όταν αλλά πήγα 93 τον Ιούνιο που είχα δώσει εξετάσεις, 18 χρονών και 2 εβδομάδων. Λοιπόν, τον λέω. Λέει, υπάρχει περίπτωση. Μου λέει πλάκα μου κάνεις ρε εσύ. Δεν υπάρχει, άστο. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος και να είναι και να. Σε πληροφορώ ότι μετά, άστο, τι έγινε, έγινε. Όλα μια χαρά, πάλι καλά. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάτσω να δώσω σε κανένα τίποτα. Αλλά κάποια στιγμή που με έπιασε μια τέτοια το 95 να πάω να βγάλω γάμα δέλτα έψιλον και πήγα σε έναν άλλον επαγγελματία, ο οποίος έκανε αυτοκινητιστικές υποθέσεις, έτσι, με πρότεινε, μου λέει, δίνουμε κανονικά ή θες το φέρω σπίτι. Δεν ξέρω μαζί και ο άνθρωπος τώρα από το 95, είναι και μεγάλος ηλικία. Delivery, το δίπλωμα, αυτό είναι. Ναι. Υπηρεσίες, ρε φίλε. Το 95. Delivery, το δίπλωμα. Το λέω, φορτηγό, λεωφορείο και τέτοιο.
Λέω γιατί υπάρχουν, λέω, στην Ελλάδα. Ό,τι θες υπάρχει. Αυτό είμαστε. Πού δεν υπάρχει. Στον χώρο της υγείας. Στον χώρο της παιδείας. Πού δεν υπάρχουν. Παντού υπάρχουν. Αυτό είμαστε. Αυτοί είμαστε. Τι να κάνουμε. Εδώ αυτό είμαστε. Και να δω πότε θα αλλάξουμε. Έτσι που λέτε. Από 400 μέχρι 2.500 ευρώ για να μην πατήσουν καν το πόδι τους να πάρουν δίπλωμα. Και αυτοί οδηγούν ανάμεσά σας. Και τα 2.500 ξέρεις. Ανάμεσά μας, καλώς. Ανάμεσά μας, συγγνώμη. Τα 2.500 πάω στοίχημα ότι είναι για τα συγκεκριμένα διπλώματα. Για τα μεγάλα διπλώματα. Όχι μόνο τα μεγάλα. Μπορεί να μιλάμε για EDR. Μιλάμε για επικίνδυνα φορτία. Δηλαδή ο άλλος θα πληρώσει χωρίς να είναι στην ουσία μαθημένος να κουβαλάει επικίνδυνα φορτία. Δεν είναι απλά ότι πήραμε την τελίκα που είναι γεμάτο παλέτες με σακιά. Λοιπόν, αυτά είμαστε εδώ, στην Ελλάδα του 2019. Πάμε για το επόμενο διάλειμμα της εκπομπής και ξαναγυρίζουμε συνέντευξη και νέο Μίκρα, έτσι, που πήγαμε χθες στις Αθήνες και στις Κόρινθες, εδώ με τον Τάστο Κοτσάνη. Τα είδαμε όλα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, με τον Τάστο Κοτσάνη, Γιάννη Αντωνόπουλο, Μόνα Λογοστόπουλο, πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπρα, 107,4, μέσω Τύρι Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Και πάμε έτσι στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Ακριβώς. Να τα λέμε. Να τα λέμε όλα. Να ξέρει ο κόσμος τι είναι το τελευταίο μισάωρο. Ναι. Μετά είναι συνεχίσει στο Λίμπερο να κλείσει και να πάει στις δουλειές του. Έτσι. Χθες είχαμε μια έτσι, πάρα πολύ ωραία εκδρομούλα, θα έλεγα. Μια ωραία εκδήλωση, ωραία μέρα, ωραίος καιρός. Από τις ωραίες εκδηλώσεις, πραγματικά. Με ένα πάρα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που πλέον σου δίνει περισσότερες δυνατότητες. Ένα αυτοκίνητο το οποίο πραγματικά κάποια θέματα που υπήρχαν λύθηκαν κιόλας. Γιατί η Nissan είναι η μόνη εταιρεία που ακούει. Άντε όχι μόνη, μία από τις εταιρείες που ακούει τον καταναλωτή. Καλημέρα σας κύριε Μεθανίτη. Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ο κύριος Γιάννης Μεθανίτης, διευθυντής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της Nissan. Κύριε Μεθενίτη, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε έτσι στον ελληνικό, γιατί το συνηθίζουμε έτσι πλέον. Τόσα χρόνια πλέον που γνωριζόμαστε, εννοείται. Λοιπόν, ακούετε, μάλλον. Ωραία λοιπόν, Γιάννη. Αυτό που λέγαμε τότε με τον Τάσο τον Κοτσάνη εδώ, ότι γιατί δεν βάλανε μια έκδοση diesel στο Μίκρα. Μετά από λίγο, παπ, μια έκδοση diesel στο Μίκρα. Μετά λέμε γιατί να μην κάνουν έναν χιλιάρι κινητήρα λίγο ή κάτι άλλο, λίγο να αναβαθμιστούν τα άλογα λίγο παραπάνω. Να μπουν πιο δυνατά στον ανταγωνισμό, γιατί οδική συμπεριφορά έχουμε, design κι αν έχουμε, ωραία μέσα έχω συστήματα, τέτοια το ένα το άλλο έχουμε, ποιότητα έχουμε, λίγο παραπάνω να εκτοξευτούν τα άλογα, και αυτό έγινε. Πού τα βλέπετε αυτά και τα κάνετε κατευθείαν? Νομίζω έχουμε καλή ομάδα ανάπτυξης στην Nissan, στο πλάνο του αυτοκινήτου, και όχι μόνο, έχει να κάνει με τη στρατηγική της μάρκας. Όταν κάνεις στην ουσία μια παγκόσμια πρώτη τεχνολογία σε κινητήρα του ενός λίτρου στην κατηγορία Β, δείχνει ότι βλέπεις πολύ μπροστά και δεν κοιτάς τι κάνει απλώς ο ανταγωνισμός. Για το συγκεκριμένο λοιπόν νέο επιτροφοδοτούμενο κινητήριο σύνολο του ενός λίτρου που δοκιμάσατε κι εσείς χθες στο Μίκρα, έχουμε τεχνολογίες που πραγματικά ξεκινάνε από αυτοκίνητα όπως είναι το GTR. Τις περάσαμε στο 1,3 Qashqai, τον κινητήρα 1,3 λίτρων βενζίνης. Και αφού είδαμε ότι δουλεύει και δουλεύει μάλιστα πολύ καλά και αποδοτικά προς όφελος του αγοραστή, το φέραμε και στο Μίκρα. Τι προσφέρει, αν θέλετε να μπούμε στα ενδότερα, αυτός ο κινητήρας, λίγο έτσι μηχανολογικά, παρότι δεν είμαι μηχανολόγος, όσο και εγώ το μελέτησα και κατάλαβα από τους ανθρώπους μας τη φιλοσοφία του κινητήρα, τι προσφέρει πραγματικά στον υποψήφιο αγοραστή, στον άνθρωπο που θα αγοράσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Του προσφέρει περισσότερη υποδύναμη, καλύτερες επιδόσεις, καλύτερη επιτάχυνση. Το αυτοκίνητο αυτό έχει πάνω από ένα δευτερόλεπτο καλύτερη επιτάχυνση σε σχέση με τον κινητήρα των 900 κυβικών εκατοστών που είχε μέχρι πρώτη στο Μίκρα. Ό,τι αυτό σημαίνει λοιπόν συνεργητική ασφάλεια. Τροπάτο και το σημαντικότερο για τον καταναλωτή, για τον αγοραστή, πολύ πιο οικονομικό στην κατανάλωση και έχει και με καλύτερη ακόμα απόδοση από την πλευρά των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Πού οφείλεται όλο αυτό? Οφείλεται σε μια πλειάδα νέων τεχνολογιών που έχει το αυτοκίνητο. Εγώ δεν θα τις πω όλες αυτές. Σίγουρα θα τις πείτε εσείς, θα τις αναλύσετε, θα τις διαβάσουν όσοι θέλουν
στον ειδικό τύπο. Στέκομαι μόνο στο κομμάτι που λέγεται επίστρωση με πλάσμα ατύχει τον ίον στους κυλίνδρους. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό έχει έρθει, μια τεχνολογία που έχει έρθει από το GTR. Το αυτοκίνητο λοιπόν έχει καλύτερη διαχείριση της καύσης μέσα στον κύλινδρο με την επίστρωση από πλάσμα, καλύτερη διαχείριση της θερμότητας, ψύχεται πιο γρήγορα ο κύλινδρος. Αυτό σημαίνει καλύτερη επίδοση, χαμηλότερη κατανάλωση και χαμηλότερη εκπομπή καυσαερίων, υψηδίου του άνθρακα. Σε συνδυασμό λοιπόν με κάποιες άλλες τεχνολογίες που υπάρχουν στο μοτέρ αυτό, πραγματικά θεωρούμε ότι είναι από τα κορυφαία, αν όχι το κορυφαίο στην κατηγορία. Έρχονται λοιπόν οι αλλαγές στο μοτέρ προς όφελος του καταναλωτή και σε όλο αυτό το θέμα με το κινητήρα κουμπώνει και το αυτόματο κυβότιο πλέον. Ναι, γιατί και αυτό ζητήθηκε και αυτό. Γιατί και αυτό ζητήθηκε και αυτό από τους υποψήφιους αγοραστές. Ας μην δημονούμε ότι η τάση για το αυτόματο κυβότιο όλο ένα αυξάνεται στην κατηγορία. Ήταν αρκετά πιο χαμηλά πριν 3-4 χρόνια. Βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει αυτόματο κυβότιο γιατί τον εξυπηρετεί, ειδικά αυτούς που κινούνται συνεχώς μέσα στην πόλη, αναλώνουν πολύ χρόνο στο μποτιλιάρισμα, θέλουν μια ποιοτική και ξεκούραση, χαλαρωτική οδήγηση. Δεν τους φτάνει το άγχος της πόλης, η καθημερινότητα, οι υποχρεώσεις. Δεν μπορούν να είναι στο σταμάτα ξεκίνα με το να βάζουν και να βγάζουν ταχύτητες. Το ζήσαμε χθες στην πόλη σας. Σε ένα κομμάτι. Να βγούμε στην εθνική. Σε ένα κομμάτι, πραγματικά, ναι. Ναι, ναι, όντως. Είναι η καθημερινότητα αυτή. Ο κόσμος πλέον το έχει αποδεχθεί. Αλλά κοιτάς πώς θα την κάνεις ακόμα καλύτερη την καθημερινότητά σου. Και μάλιστα, όταν η τεχνολογία εξελίσσεται και σου προσφέρει ένα κυβότιο το οποίο είναι απροβλημάτιστο, μεταδίδει την ισχύ στο κινητήρα και στην κίνηση χωρίς να σε προβληματίζει, να σε αγχώνει, χωρίς να σε ενοχλεί. Και όταν πατήσεις το πεντάλι του γκαζιού, αποκρίνεται αμέσως το αυτοκίνητο. Τότε γιατί να μην το επιλέξεις? Το συγκεκριμένο κυβότιο είναι ένα CVT εξελιγμένο. Είναι ένα Xtronic της Nissan με την τεχνολογία D-Step. Τι σημαίνει αυτό το D-Step για όσους δεν το έχουν διαβάσει ή δεν το ξέρουν? Ότι το αυτοκίνητο μπορεί να κάνει και κατεβάσματα πολύ γρήγορα, αποκρίνεται αμέσως και αυτό έχει και όφελος στην κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με ένα συμβατικό CVT. Νομίζω ότι είναι η ιδανική λύση και μονόδρομος για αυτούς που πραγματικά κάνουν πάνω από 60-70% της οδήγησής τους μέσα στην πόλη και μάλιστα σε καθεστώς πυκνής κίνησης. Να πούμε ότι είναι σωτήριο, πραγματικά. Να πούμε ότι το αυτόματο, επειδή έρχονται δύο εκδόσεις, έτσι, 1000 με 100 και 1000 με 117, να πούμε ότι το αυτόματο θα πηγαίνει με τους 100 ύπους. Το αυτόματο θα πηγαίνει με τους 100 ύπους, σωστά. Όσον αφορά τον 117, πρόκειται ναι μεν για ένα κινητήριο σύνολο του 1 λίτρου, γι' αυτό υπερτροφοδοτούμενο βενζίνης, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό σε αρχιτεκτονική και φιλοσοφία από αυτό με τους 100 ύπους. Γιατί το λέω αυτό? Είναι ένα σύνολο που έχει αναπτυχθεί από κοινού με την Daimler. Έχει πάρει τεχνογνωσία από την Daimler. Το μοτέρ αυτό δανείζεται τη φιλοσοφία του βενζινοκίνητου 1300R του Nissan Qashqai, που έχετε δει, έχετε οδηγήσει και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει από πλευράς επιδόσεων και κατανάλωσης. Και πραγματικά σε συνδυασμό με κάποιες άλλες, με κάποια άλλα στοιχεία που έχει το αυτοκίνητο συγκεκριμένη έκδοση, το καθιστούν μια ολοκληρωμένη σπορ επιλογή. Έχουμε χαμηλότερο ύψος ανάρτησης, με βελτιωμένες ρυθμίσεις και στην ανάρτηση, βελτιωμένο σύστημα διεύθυνσης, γιατί η κρεμαριέρα είναι ελαφρύτερη και γρηγορότερη, το αυτοκίνητο ακόμα πιο ευκίνητο, και με 17 ρεζάντες αλουμινίου που έρχεται από την αρχική έκδοση εξοπλισμού και τη χρωμιωμένη εξάτμιση, νομίζω για αυτούς που έχουν γούστο και θέλουν ένα σπόρο αυτοκίνητο που να είναι μικρό μεν πόλης αλλά ευέλικτο, είναι η ιδανική επιλογή. Και με πολύ καλές επιδόσεις, έτσι. Πολύ καλές επιδόσεις. Όταν κατεβαίνει το 0% κάτω από τα 10. 0% 9,9 δευτερόλεπτα, όταν τον 100 ύπων το κάνει στα 10,9. 160 νιουτόμετρα ροπής το 100 ύπων, 180 τον 117 και υπάρχει και το καθεστώς του overboost, όταν δουλέψει το αυτοκίνητο, που θα φτάσει στα 200 νιουτόμετρα ροπής. Τώρα, σε όλο αυτό το πακέτο με τους νέους κινητήρες, με το 100 και με τους 117 ύπους, είναι σαν πρόσθεσε και επιπλέον τεχνολογία στον χρήστη πλέον οδηγό. Ναι, το επιτάσσει το πνεύμα των καιρών. Το θέλει ο κόσμος, το διαβάσαμε, το είδαμε στις πλατφόρμες που αναρτούν τα σχόλιά τους οι αγοραστές, βαθμολογούν τα αυτοκίνητά τους. Όποιος δεν το κάνει αυτό δεν εξελίσσεται. Εμείς θέλουμε να εξελιχθούμε. Δεν θεωρούμε πανάκια το ότι φτιάξαμε ένα αυτοκίνητο και λέμε μέχρι εδώ ήταν και σε όποιον αρέσει.
έχει να κάνει και με το τι θέλει ο κόσμος. Και ο κόσμος σε τροφοδοτεί για να γίνεις καλύτερος. Όλοι προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι στις δουλειές μας. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν για την περίπτωση του Nissan Connect. Το Nissan Connect πατάει στο όραμα που έχει θεσπίσει η Nissan εδώ και πάρα πολλά χρόνια, της ευφυούς κινητικότητας. Αυτό το όραμα απαρτίζεται από τρεις πυλώνες, την ευφυή οδήγηση, την ευφυή ισχύς και την ευφυή ενσωμάτωση. Στην ευφυή ενσωμάτωση λοιπόν έρχεται το Nissan Connect και δίνει ένα σύστημα που πραγματικά φέρνει αυτή την τεχνολογία πιο κοντά στον οδηγό, ενσωματώνοντας ένα ευρύτερο οικολογικό σύστημα υπηρεσιών. Το σύστημα αυτό προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες με μια νέα οθόνη πολλαπλής αφής με καλύτερη απόκριση, με interface που είναι γνώριμο από smartphones και tablets. Έχει δυνατότητα συνδεσιμότητας με τα συστήματα CarPlay και Android Auto, που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πολλαπλά τα ωφέλη λοιπόν, ακόμα και της φωνητικής αναγνώρισης που προσφέρει το σύστημα. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε με φωνητική αναγνώριση κλήσεις, να διαβιβάσουμε μηνύματα, να ελέγξουμε τη μουσική μας, να κάνουμε χίλια δύο πράγματα. Να πούμε έναν προορισμό και να μας τον βρει το αυτοκίνητο χωρίς να τον πληθρολογούμε. Αν θέλουμε να τον πληθρολογήσουμε, το αυτοκίνητο έχει τη δυνατότητα να το κάνουμε σε μία μόνο γραμμή, να αναζήτηση προορισμού, χωρίς να αποσπάται λοιπόν η προσοχή μας από το δρόμο. Πολύ γρήγορα γράφουμε απλώς τη διεύθυνση που θέλουμε και το αυτοκίνητο μας κλειδώνει τον προορισμό. Μπορούμε να σχεδιάσουμε τον προορισμό μας από το σπίτι μας ή από την έξυπνη συσκευή μας, να τον στείλουμε στο αυτοκίνητο και να ξεκινήσει η πλοήγηση μέσα από το αυτοκίνητο. Ακόμα αν βγούμε από το αυτοκίνητο, συνεχίζουμε με τα πόδια για να πάμε σε κάποιο κατάστημα, οπουδήποτε, σε ένα σημείο ενδιαφέροντος, συνεχίζει η πλοήγηση, πλέον την έχει περάσει το αυτοκίνητο πάλι στην έξυπνη συσκευή μας. Είναι ένα σύστημα πλήρως ενσωματωμένο με την καθημερινότητά μας. Πάρα πολλές οι δυνατότητες του, να μην θα παραθυμίσουμε και τρώμε και τον χρόνο το ραδιοφωνικό. Νομίζω όποιος το ψάξει και το μελετήσει θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τον ικανοποιήσει. Καλά, όλα ωραία. Είπαμε, κινητήρες, τεχνολογία, το νέο Nissan Micra, τι τιμή. Η τιμή ξεκινάει λοιπόν για τον κινητήρα με τους 100 ύπους και το χειροκίνητο κυβότιο 5 σχέσεων από τις 14.290 ευρώ. Ο ίδιος κινητήρας με το νέο Xtronic αυτόματο κυβότιο ξεκινά από τις 15.350 ευρώ. Ενώ αν μιλήσουμε για το Sportif μοντέλο έκδοση με τους 117 ύπους, ξεκινάμε από τις 15.890. Όχι από τη βασική βέβαια έκδοση, από μια επιπλέον έκδοση που έχει τις ζάντες αλουμινίου και τη χρωμαϊμένη εξάτμιση, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Ωραιότατα. Μια χαρά. Βέβαια, ανυπομονούμε τώρα να πάρουμε με τα 117 άλογα, έτσι που έρχεται και αυτό. Να πούμε ότι υπάρχουν ετοιμοπαράδοτα. Ναι, ναι, βεβαίως. Ωραία, μια χαρά. Και στο αυτόματο. Υπάρχουν. Στο αυτόματο θα έχουμε αυτοκίνητα προς το τέλος του Απριλίου, αρχές Μαΐου. Τότε θα παραδώσει το εργοστάσιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτοκίνητα των 100 ύπων στις εκθέσεις μας διαθέσιμα και για να τα δει ο κόσμος, αλλά και για να κάνει test drive. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχει μια πρώτη γνωριμία με το αυτοκίνητο για να καταλάβει γιατί μιλάμε από πλευράς επιδόσεων, κινητήρα, ελαστικότητας και να δει φυσικά και το νέο σύστημα Nissan Connect. Ωραιότατα. Να συνδέσει το τηλέφωνό του, να το εκμεταλλευτεί, να δει πώς του ταιριάζει την καθημερινότητά του. Νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει υποψή του αγοραστή, όχι μόνο για την Nissan, για οποιοδήποτε μοντέλο, είναι να επισκεφθεί μια έκθεση και να το τεστάρει. Να το δει από κοντά, να προβληματιστεί, να κάνει μερικά χιλιόμετρα μαζί του, για να δει αν του κάθεται ωραία, αν του αρέσει, αν είναι αυτό που θέλει. Αν έρθει μέχρι εκεί για το τεστάρι, ξέρουμε το ξέρουμε το έργο, θα το πάρει. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς δεν το φοβόμαστε. Γι' αυτό το ζητάμε το drive και το να το γνωρίσει ο κόσμος το αυτοκίνητο. Δεν το φοβόμαστε. Πιστεύουμε ότι έχει όλα τα όπλα για να τον πείσει. Είναι ερωτεύσιμο το αυτοκίνητο. Και ειδικά άμα το οδηγείς και είναι ακόμα πιο ερωτεύσιμο. Η αλήθεια είναι αυτή. Και έχει προσωπικότητα, έχει και σχεδιασμό μοναδικό, έχει χαρακτήρα το αυτοκίνητο και πλέον είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένο με τον νέο αυτόν κινητήρα και το νέο αυτό σύστημα πλοήγης και ψυχαγωγίας. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα σας. Και να πούμε, τι να πούμε, καλή επιτυχία για το Nissan Micra, δεν νομίζω. Ούτως ή άλλως είναι... Η επιτυχία είναι δεδομένη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σήμερα. Καλό τρίμερο, ευχαριστώ. Καλημέρα. Τι είναι αυτό που λέμε, test drive. Πας, οποιοδήποτε αυτοκίνητο θέλεις να πάρεις, πας να το κάνεις test drive. Εν τω μεταξύ, ήμασταν τόσο κουρασμένοι χθες. Ήταν μια πραγματικά έτσι από το πρωί, έτσι μια μέρα λίγο. Δεν σε ρώτησα καν, ας πούμε, αν είδες, εμείς κάναμε μια μέτρηση, μια μεικτή μέτρηση την κατανάλωση μας, στα 6 λίτρα ήμασταν, έτσι, για να τα λέμε στον κόσμο, στα 6 λίτρα, με
με εθνική την οποία τη βγάλαμε με 130 και 130 και 130. Και 120 και 110 και μία κίνηση στην πόλη, παιδιά, άλλο πράγμα, δηλαδή Θεσσαλονίκη λες και κλαις. Το έλεγα, δηλαδή λέω, φτάσαμε σε ένα σημείο να κάνουμε το γύρο. Α, για να πάνε... Ένα τετράγωνο για να κάνουμε γύρω-γύρω. Και γιατί ήταν μόνο ώρα. Και έκανα 25 λεπτά. Όση ώρα ήθελες από μια απόσταση. Για να κάνουμε ένα τετράγωνο. Ακριβώς. Εντάξει, απίστευτο. Το ζήσαμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα λίγο. Μια ανάσα και μετά να συνεχίσουμε εδώ, να συνεχίσεις εδώ με τα θεματάκια. Τα... Α, θες να πάρεις και μια ανάσα, θες να πάρεις. Να πάρω μια ανάσα, ρε. Να πάρω μια ανάσα. Το έχουμε πει και το έχουμε τονίσει εδώ την εκπομπή ότι οι ανακλήσεις συμβαίνουν και στα καλύτερα τα σπίτια, στις καλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Μία από αυτές είναι και η Fiat Chrysler, η οποία ανακαλεί περίπου 60.000 τζούλια και στέλβιο παγκοσμίως, επειδή το ενεργό cruise control θα μπορούσε να μην βγει εκτός λειτουργίας εάν ο οδηγός πατούσε το πεντάλ του φρένου. Από τα 60.000 περίπου αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν παγκοσμίως, τα 19.000 βρίσκονται στις ΗΠΑ, τα υπόλοιπα 1.600 στον Καναδά, 48 μόλις στο Μεξικό και τα υπόλοιπα 40.000 στον υπόλοιπο κόσμο. Η ανάκληση λοιπόν αφορά τη Giulia και Stelvio παραγωγής από το 2017 έως το 2019. Με την Fiat Chrysler να ενημερώνει πως το πρόβλημα εντοπίζεται σε ελαττωματικό λογισμικό, το οποίο δεν απενεργοποιεί το cruise control όταν πατήσουμε το πεντάλ του φρένου. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα και είναι πάρα πολύ δύσκολο το αυτοκίνητο να συνεχίζει να επιταχύνει, κάτι που φυσικά θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα. Μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί κάποιο ατύχημα ή τραυματισμός που σχετίζονται με το συγκεκριμένο το θέμα. Το πρόβλημα λύνεται με μια απλή ενημέρωση λογισμικού με την εταιρεία να προτείνει όλους τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων των συγκεκριμένων να μην χρησιμοποιούν το cruise control μέχρι να εγκαταστήσουν το νέο λογισμικό. Είχαν διαρρεύσει κάποιες φωτογραφίες καμουφλαρισμένου αυτοκινήτου. Τώρα η Volkswagen διέρευσε φωτογραφίες του αυτοκινήτου χωρίς καμουφλάζ. Πρόκειται για το νέο Golf, το οποίο είναι η 8η γενιά του. Θα κυκλοφορεί στην αγορά το δεύτερο μισό του 2019. Το Golf το νέο θα προσφέρεται αποκλειστικά ως πεντάπορτο, μια και τα τρίθυρα και βάγκον εκδόσει του καταργούνται. Θα ζυγίζει 50 κιλά λιγότερο από την τωρινή γενιά του Golf. Το εσωτερικό του θα είναι πιο premium, μεγάλες ψηφιακές οθόνες αφής και πολλά άλλα πραγματάκια τα οποία θα εφοδιάζει η Volkswagen το νέο Golf. Ευρύχωρο. Τώρα, για τους κινητήρες, θα εξοπλίζεται με σύγχρονους κινητήρες TSI και TDI και θα υπάρχει και υβριδικό το Golf, το GT, με plug-in hybrid που θα έχει κατανάλωση σύμφωνα με τη Volkswagen τα 4,7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια πραγματικών συνθήκων, καθώς έχουμε περάσει το WLTP. Οπότε όλα τα αυτοκίνητα τεστάρονται σε πραγματικές συνθήκες. Θα έχουμε το 1500 TCI κινητήρα με τους 150 ύπους και φυσικά GTI και Golf R θα δυναμώσουν. Το Golf R θα παράγει 350 άλογα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Και θα προσφέρεται επίσης το GTI, θα είναι
σε 300 άλογα, ενώ θα υπάρχουν και εκδόσεις από τη βασική, η οποία θα ξεκινάει γύρω στα 255 με 260 άλογα. Το GTI, το Golf, θα αρχίσει να έρχεται στις αγορές από αρχές του 2020. Κάποιες επιδόσεις που έχουν βγει στη δημοσιότητα είναι ότι θα κάνει λιγότερο από 6 δευτερόλεπτα τα 0-100 και η τελική ταχύτητα θα περιορίζεται με κόφτη ηλεκτρονικά στα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Η παραγωγή του Golf το καινούργιο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2019 και για όσους είναι λάτρεις του Golf να πούμε ότι η Volkswagen για τις αναβαθμίσεις τις οποίες βάζει πλέον στο καινούργιο Golf έχει επενδύσει γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ προκειμένου να κατασκευάσει το αυτοκίνητο. 3 δις μόνο για τα βαθμίσεις. Δεν είναι κακό. Όταν έχεις το Golf είναι το... έχεις το όνομα και έχεις το γκράχτη σου στις πωλήσεις. Οπότε επενδύεις και τον άλογο ποσό που θεωρείς εσύ σωστό ώστε να κάνει τουλάχιστον ένα επίπεδο πιο πάνω από την προηγούμενη έκδοση την οποία πούλησε πραγματικά και πουλάει σαν τρελό στο εξωτερικό. Ιδιαίτερα όχι πως στην Ελλάδα δεν πάνε οι πωλήσεις του πάρα πολύ καλά. Άλλο έτσι νέο το οποίο μας έρχεται από το εξωτερικό, το οποίο έχει να κάνει λίγο με γρήγορο αυτοκίνητο, καθώς η Hyundai ανακοίνωσε ότι το i30, το Fastback, το N, θα είναι το αυτοκίνητο ασφαλείας για το παγκόσμιο πρωτάθλημα Superbike, ένα τροποποιημένο Hyundai i30 Fastback N. Έξυπνο και κακά τα θέματα, μόνιμη διαφήμιση. Εννοείται. Το να έχεις ένα αυτοκίνητο όπως είναι ας πούμε η Mercedes στην Formula 1. Είναι κινητή, να έχεις ένα διαφήμιση που... Να έχεις ένα Fastback N, safety car, σε αγώνα μοτοσυκλέτας, αλλά ό,τι και να είναι... Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Είναι μια κινητή διαφήμιση. Πάμε και σε νέα από Audi, καθώς το νέο Audi A3 πλέον με φυσικό αέριο και αυτονομία που φτάνει τα 400 χιλιόμετρα. Αυτό γίνεται με τον κινητήρα των 1,5 TFSI και τρεις δεξαμενές και στις δεξαμενές. Στην Ελλάδα έρχεται το καλοκαίρι. Οι παραγγελίες αρχίζουν άμεσα στην χώρα κατασκευής στη Γερμανία σε τιμές που φτάνουν από 30.600 ευρώ, ενώ εδώ στη χώρα μας αναμένεται να έρθει μετά τον Μάιο. Γιατί όχι, φυσικό αέριο σε Audi A3, εργοστασιακό, μεγάλη υπόθεση το να πάρεις ένα αυτοκίνητο εργοστασιακό έχοντας πλέον να κινηθείς με φυσικό αέριο. Οι εγγύησεις θα είναι οι οποίες αυτές θα σε προωθούν ώστε να μπορέσεις να κάνεις αυτή την αγορά και όχι να πάει να κάνεις μετατροπή, γιατί υπάρχουν πλέον στην αγορά το να μετατρέψεις το αυτοκίνητό σου σε φυσικό αέριο όχι τόσο δεδομένες, αλλά υπάρχουνε. Οπότε, γιατί όχι, η Audi θέλοντας να προσφέρει 400 χιλιόμετρα αυτονομία. Για τον Golf το είπαμε, το Audi το A3 λοιπόν. Έχουμε και τιμές και εξοπλισμούς για τη νέα BMW σειρά 3, η οποία ανακοινώθηκαν από την ελληνική αντιπροσωπεία εδώ στην χώρα μας. Η 7η λοιπόν γενιά της σειράς 3 έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ στο τεχνολογικό κομμάτι, φυσικά και στον τομέα της ασφάλειας αλλά και της συνδυσμότητας, που κακά τα ψέματα βλέπετε ότι όλες οι εταιρείες πλέον κινούνται σε αυτόν τον τομέα με τη συνδυσμότητα.
Αρχικά λοιπόν η BMW σειρά 3 είναι διαθέσιμη σε τρεις εκδόσεις κινητήρων. Την 330i βενζίνης με 2 λίτρο απόδοση 258 ύπων και δύο πετρελαιοκίνητες 320D και 320D X-Drive και οι δύο αυτές πάλι 2 λίτρες ισχύως 190 ύπων, ενώ η τελευταία X-Drive φυσικά εφοδιάζεται με την τετρακίνηση. Τώρα οι τιμές. Η έκδοση 330i της βενζίνης πωλείται στις 49.550 ευρώ, η 320D στις 46.650 ευρώ και με τετρακίνηση στις 52.720 ευρώ. Για όσοι είναι λάτρες στην BMW και θα θελήσουν να πάρουν το αυτοκίνητο, αργότερα η BMW θα εξοπλίσει και με άλλες εκδόσεις την M340i X-Drive με τον εξακλίνδρο σε σειρά κινητήρα απόδοσης 374 ύπων. Εδώ κάπου να σας αφήσουμε, ακολουθεί ένας απλός παρατηρητής, ο Γιώργος Συρίγος, μόνο απλός είπαμε δεν είναι, να σας πει την επικαιρότητα με τον δικό του τρόπο. Εμείς θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 9 το πρωί από Γιάννη Αντωνόπουλο και Τάσο Κοτσάνη. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο.